σας απόγευμα, φίλοι και φίλες. Ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε πολύ λίγες μέρες, αφιερωμένο στη σύγχρονη ιστορία του τόπου και στη σύγχρονη μεγάλη, τη μεγαλύτερη ως τραγωδία που βιώσαμε ποτέ ως Κύπρος. Η εισβολή και οι μεγάλες δυνάμεις, Κύπρος 1974-1977, του συνάδελφου Μακάριου Δρουσότη. Το έχετε τώρα στην οθόνη σας, σας το δείχνω. Εξώφυλλα υπάρχουν και φωτογραφίες. Να καλωσορίσω τον Μακάριο Δρουσότη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα έχουμε ένα δίωρο μπροστά μας μαζί με τηλεφωνικές παρεμβάσεις όπως πάντα στο 77-77-10-88 για να συζητήσουμε κάποια ευρήματα μέσα από μια μεγάλη έρευνα, αντιλαμβάνομαι, γιατί πρόλαβα και διάβασα το βιβλίο που φέρνει στην επιφάνεια καταστάσεις που δεν είναι καθόλου γνωστές. Δηλαδή, ακόμα ανήκαν μέχρι στιγμής στην σφαίρα της εικασίας. Από την άλλη, θα ανοίξουν τους ασκούς του αιώνου. Ελπίζω. Αυτό το περιμένετε. Ελπίζω να τους ανοίξω. Να ακούσω λίγο πώς δουλέψατε για να το γράψετε. Είναι γνωστή η δουλειά σας, είναι αγαπητά αυτά τα θέματα σε εσάς, που μας αφορούν όλους, δίχως άλλο. Πώς το έγραψα. Το θέμα είναι λίγο αιρετικό. Παρόλο που ασχολούμαι και εγώ 20 χρόνια, 25 με την έρευνα, ναι, αυτή η συγκεκριμένη πτυχή που διατρίφω στο βιβλίο μου ήταν και εμένα λίγο έκπληξη, αν θέλετε, διότι... Άρα δεν ξεκινήσατε, το βρήκατε καθοδόν αυτό. Όχι, το θέμα το αντιλήφθηκα ότι υπήρχε ένα θέμα, ναι, και άρχισα να το ψάχνω. Υπήρχε ένα κενό. Που δεν σας έπειθε. Ακριβώς. Και το κενό είναι ότι... για 20 χρόνια, 25 χρόνια είμαστε αυστηροί κριτικοί με τη Δύση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Βρετανία σε σχέση με την τουρκική εισβολή, αλλά κανείς δεν έθεσε το απλό ερώτημα, καλά, τι κάνανε οι Σοβιετικοί. Mm-hmm. Και ακούμε μέχρι και τώρα στις τηλεοράσεις, κάνουν δηλώσεις πολιτική, και το πιστεύω, και δημοσιογράφοι και ο κόσμος και οι πάντες, ότι το 1900, το έχω ακούσει πολλές φορές μέχρι και πρόσφατα, ότι το 1974, ας πούμε, η Σοβιετική Ένωση συμπαραστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό που βρίσκω εγώ, το οποίο το βρήκα πρώτα ως υποψία, μετά από κάποια, μέσα από την πολλή εμπειρία, και μετά να σας πω γιατί, ναι, αυτό το πράγμα δεν φαινόταν, ναι, δεν ήταν τόσο φανερό, ότι υπήρχε ένα παιχνίδι της Σοβιετικής Ένωσης με την Τουρκία. Ναι. Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση για την εισβολή, και η οποία συνεχίστηκε στην πορεία των γεγονότων και στο να διατηρηθεί το status quo που δημιουργήθηκε μετά την εισβολή. Και το τεκμηριώνεται κιόλας. Το τεκμηριώνω, δηλαδή... και οι λόγοι είναι πασιφανείς τώρα πλέον, είναι πολύ, ναι, ορατοί. Απλώς κάποια πράγματα είναι δίπλα σου και όταν δεν τα δεις νομίζεις ότι δεν υπάρχουν. Ότι αυτή η κρίση του Κυπριακού εξυπηρετούσε τα μέγιστα, τα στρατηγικά συμφέροντα της Σοβιετικής Ένωσης, διότι είχε διασπάσει το ΝΑΤΟ, είχε αποχωρήσει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, το Κυπριακό εξελίχθηκε σε μια μεγάλη κρίση στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία από τον καιρό του Τσάρου, είχε στρατηγικό στόχο να κατέβει στη Μεσόγειο, πάντα. Για να κατέβει στη Μεσόγειο υπήρχε ένας όγκος απέναντι της, και αυτός ήταν η Τουρκία, όπου ήταν το ανάχωμα μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της ευαίσθητης Μέσης Ανατολής. Οπότε η Τουρκία είχε ένα πολύ σημαντικό, λέμε για το σημαντικό στρατηγικό ρόλο που είχε η Τουρκία για τους Αμερικάνους και για τη Δύση. Εξίσου σημαντικός εκ των πραγμάτων ήταν και για τους Σοβιετικούς. Θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί έχει όλο το βιβλίο και θα το πάρουμε σπονδυλωτά για να αναδειχθεί αυτό που είναι το δικό σας έβριμα και σαν αντικρουστεί από όσους θέλουν να το αντικρούσουν. Η αλήθεια είναι ότι στη συλλογική συνείδηση ο υπαίτιος για την καταστροφή στην Κύπρο είναι ο αμερικανικός δυτικός άξονας. Μέχρι στιγμής, εγώ θυμάμαι μαθήτρια που βγαίναμε σε διαδηλώσεις και λέγαμε είπα ΝΑΤΟ, δεν ξέρω και εγώ τι προδοσία. Δηλαδή αυτό πέρασε σε εμάς. Κοιτάξτε, αυτό είναι λογικό συμπέρασμα. Ειδικά την εποχή εκείνη, ήμουνα και εγώ στις διαδηλώσεις, σε αυτό το στρατόπεδο. Το πραξικόπημα έγινε από την Ελλάδα, η οποία είχε ένα χοντικό καθεστώς, χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Η εισβολή έγινε από την Τουρκία, επίσης χώρα μέλους
του ΝΑΤΟ. Η Βρετανία είναι η τρίτη και η τρία δύναμη, δεν αντιτάχθηκε στην εισβολή. Οπότε αυτά τα τρία δεδομένα ήταν πολύ, πολύ ορατά για να πει ο κόσμος. Ναι, λοιπόν. Και όμως είχαμε και τον αείμνηστο Μακάριο τότε, που εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, ότι προχωρούσε προς τη Σοβιετική Ένωση και ζητούσε για να γίνουν κάποια ψηφίσματα, να συγκληθούν κάποιες διεθνείς διασκέψεις, ούτως ώστε να περάσουν σε καταστάσεις υπέρ μας. Όλο αυτό έμεινε αδιευκρίνιστο και διαγράφει στον ορίζοντά του ότι όλο αυτό ήταν μια συμπαιγνία της Δύσης εις βάρος μας. Πέρασε αυτή η αντίληψη ότι ήταν μια συμπαιγνία της Δύσης εις βάρος της Κύπρου. Θέλετε να πάρουμε τα γεγονότα λοιπόν, από την αρχή. Λοιπόν, θα πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο. Πριν πάμε στο βιβλίο, κύριε Ρουσιώτη, τι κάνετε τώρα στο Προεδρικό? Εγώ δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Εργάζεστε εκεί μαζί με μια ομάδα δημοσιογραφών. Δεν έχει σχέση με τη δημοσιογραφία. Είναι σύμπτωση που υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι. Δεν έχει σχέση αυτό που κάνουμε με το ότι είμαστε δημοσιογράφοι. Έλαχε. Εγώ δεν ασχολούμαι, για παράδειγμα, με το επικοινωνιακό κομμάτι της Προεδρίας. Ασχολούμαι με την έρευνα. Αυτό που μου αρέσει και ξέρω να κάνω. Ερευνώ διάφορα ζητήματα που αφορούν που με ανατίθενται. Συνεργάζομαι με τον Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο. Ο τίτλος μου είμαι ειδικός συνεργάτης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και ασχολούμαι με διάφορα θέματα τα οποία μου ανατίθενται. Και βασικά ερευνώ διάφορα ζητήματα για να έχω μια γνώση και για να έχω μια πιο αντικειμενική και πιο σωστή κρίση για σημαντικά ζητήματα. Τα οποία δεν είναι κατά ανάγκη. Είναι της διπλωματίας πράγματα. Ναι, όχι, δεν είναι κατά ανάγκη. Μπορώ να σας πω ότι δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου με το Κυπριακό, με άλλα ζητήματα. Ναι. Παραδείγματος χάρη με την οικονομική κρίση, με το τι έγινε, πώς έγινε η προετοιμασία της κατάθεσης του Πρόεδρου στην Ερευνητική Επιτροπή, ας πούμε, και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία είναι... συναφή. Ναι, είναι συναφή. Λοιπόν, τώρα αρχίσαν τα τηλεφωνήματα, θα πάρω δύο και μετά θα μας αφήσετε λίγο να διεισδύσουμε στο βιβλίο για να ξέρει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται το όλο και να μπορεί να θέτει και τις ερωτήσεις του και τις αμφισβητήσεις του. Okay, δεν θα ήταν καλύτερα να τα πούμε πρώτα και μετά να απαντήσουμε. Να δούμε τι θέλει να ρωτήσει ο κόσμος. Ας πάρουμε, είναι δύο που περιμένουν. Μία προς, να πάρουμε αυτή την μία και να μας δοθεί λίγος χρόνος έτσι να το ξετυλίξουμε. Κυρία Θεοδόρου, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Κύριε Θεοδόρου, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Η εισβολή έγινε διότι στην Κύπρο... Δεν ακούμε καλά, λίγο πιο δυνατά η φωνή, παρακαλώ. Ναι, η εισβολή, λέω, έγινε στην Κύπρο, διότι την Κύπρο δεν την ετάξαμε για μέ που έπρεπε. Η πολιτική μας, η γνώμη δική μου δηλαδή. Λοιπόν, διότι για να έρθει ο Αμερικάνος με συγκατάθεση του να κάνει τούτα όλα που γινήκανε στην Κύπρο και να το δεχτεί και να φανεί ότι πράγματι ήταν πίσω η Αμερική, θα πει ότι δεν έμπαινε εμπιστοσύνη στους πολιτικούς της Κύπρου. Είναι καθαρό το πράγμα. Διότι εάν έμπαινε εμπιστοσύνη στον Μακάριο, θα πούμε για πράγματα όπως ήταν δηλαδή, λοιπόν, αν έμπαινε κάποια εμπιστοσύνη, κάποια λέω, που δεν έμπαινε καμιά, διότι εγώ αθυμούμουν κάποτε που ήμουν μικρός και πήγαινα σε συλλαβητήριο που έλεγε ο Μακάριος ότι η Κύπρος ανήκει στη Δύση, δηλαδή. Εντάξει. Αλλά δεν ήταν μόνο να το λέεις, ήταν να το πράττεις, διότι την επομένη μετά από 5-6 μέρες ο Μακάριος εξεγκρίζεται να πήγε στη Ρωσία. Άρα λοιπόν δεν είχαμε μια πολιτική σταθερή στην Κύπρο. Επήγαμε με τους αδέλφους τους. Με ποιους, με το τίποτε δηλαδή. Λοιπόν... Το πιάσατε το θέμα, κύριε Θεοδωρού. Λοιπόν, για μένα το θέμα είναι ότι δεν είχαμε έξυπνους πολιτικούς. Παρόλο που λαλούν ότι είχαμε έξυπνους. Εγώ λέω δεν είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Αποτυχία της ηγεσίας, λοιπόν, λέει ο κύριος Θεοδωρού. Ας αρχίσουμε από τη Ζυρίχη. Κράτος υποκυδαιμονία γράφεται στην αρχή η Κύπρος. Να το δούμε λίγο αυτό το κομμάτι και μετά να το σπονδυλωτά να το εξελίξουμε για να φτάσουμε εκεί που είναι το εύρημά σας.
Δεν το καταλάβαμε όμως ότι η Κύπρος τότε ήταν κράτος υπό κυδαιμονία. Εμείς πιστεύαμε, και με διορθώνετε αν κατάλαβα καλά από τα γραφούμενά σας, ότι θα μπορούσαμε να το εξελίξουμε σε ελληνικό κομμάτι και να το τοποθετήσουμε εκεί που ήταν το παντοτινό μας όραμα. Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το ζήτημα. Ναι, θα το πάρουμε έτσι σε κομματιά. Αλλά έτσι πολύ γενικά, να πούμε ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα, ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου, διότι η κοινότητα έγινε μετά το 60 και με βάση το Σύνταγμα δεν έχουμε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, έχουμε Έλληνες και Τούρκους και ελληνική κοινότητα και τουρκική κοινότητα. Η ελληνική κοινότητα ξεκίνησε ένα αγώνα για την ένωση, καλός ή κακός, υπό τις συνθήκες και υπό τις περιστάσεις. Δεν είναι του παρόντος. Δεν θα κρίνουμε. Δεν είναι, όχι, δεν είναι αυτό το αντικείμενο μας τώρα. Να κάνει ένα αγώνα για την ένωση. Όποιος απέτυχε. Mm-hmm. Και απέτυχε εκ του αποτελέσματος. Ο αγώνας ήταν για την ένωση και κατέληξε σε ένα συνεταιρικό κράτος με τους Τουρκοκύπριους. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οπότε ενώ ξεκίνησε ένας αγώνας για την ένωση, καταλήξαμε σε ένα κράτος το οποίο ήταν συνεταιρικό. Με ένα 70-30, με βέτο, με αυτά που είχε. Ζυρίχη. Λοιπόν, δεν υπήρξε αποδοχή από την ηγεσία των Ελληνοκυπρίων ότι αυτή ήταν μια. Χάσαμε το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Έχουμε τώρα αυτό, το διαχειριζόμαστε το αποτέλεσμα και προσπαθούμε αυτό το αποτέλεσμα να το κάνουμε πιο καλό, αλλά μέσα από υγιείς διαδικασίες. Εμείς, η πολυηγεσία μας αποφάσισε ότι, okay, το δέχτηκα υπό εξαναγκασμό, αλλά τώρα που είμαι πρόεδρος του κράτους, εγώ δεν το αναγνωρίζω και θα το ροκανίσω σιγά σιγά και θα το μετατρέψω σε κάτι άλλο. Αυτό ακόμα και ο Μακάριος. Ο Μακάριος ήταν ο ηθήνων νους αυτής της. Ήθελε ακόμα την ένωση, λοιπόν. Δεν ήταν ζήτημα μόνο ένωσης. Ναι. Ήταν στο όνομα της ένωσης, αλλά θα μπορούσε να ήταν και ένα πλήρως ανεξάρτητο κράτος ελληνικό. Ναι. Μπορεί να πεις είναι δίκαιο, είναι άδικο, είναι το 80%, αυτά όλα είναι συζητήσιμα. Το θέμα είναι πώς πετυχαίνεις τους στόχους σου. Και άρχισε αυτή την προσπάθεια ο Μακάριος. Οτιδήποτε πρέπει να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να έχεις συμμαχίες και αποτελεσματικές συμμαχίες. Εμείς δεν είχαμε συμμάχους σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί δεν είχαμε συμμάχους? Διότι για να κάνουμε οτιδήποτε, αυτό το κάτι πρέπει να χωρά στα γεωπολιτικά συμφέροντα της περιοχής. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε ποια είναι τα συμφέροντα των υπολείπων. Πρέπει να είναι συμπατό. Αυτό πρέπει να γίνεται. Εάν δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δηλαδή για να γίνει κάτι θέλει πολλές δυνάμεις να συνεργήσουν. Αυτό το πράγμα που σκέφτηκε να κάνει ο Μακάριος δεν γινότανε. Και η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος δυτικής επιρροής. Και όταν μοίρασαν τον κόσμο η Ανατολική και η Δυτική, η Κύπρος ήταν στον δυτικό κόσμο. Το έλεγε και ο Μακάριος, η Κύπρος ανήκει στη Δύση. Το είπε και ο κύριος. Παρόλο που ανήκε στη Δύση, η Κύπρος εντάχθηκε στο κίνημα των αδεσμεύτων που ήταν υπό την επιρροή της. Πότε αυτό? Το 1962. Ναι. Υπό την επιρροή των αδεσμεύτων. Που ήταν δυνατό κίνημα όμως έκτισε, τότε. Τότε ήταν δυνατό κίνημα. Το δυνατό το είδαμε το 1974. Ότι τα πιο δραματικά ψηφίσματα που πήραμε αρνητικά ήταν από τους αδεσμεύτους. Ναι. Το είδαμε όταν ο Μακάριος γύρισε τους αδέσμευτες χώρες το 1974 για να βρει υποστήριξη και δεν βρήκε από κανένα. Άσε τι λέμε δημόσια. Από κανένα. Λοιπόν, ήταν το κίνημα των αδεσμεύτων, το οποίο ήταν υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης και αρχίσαμε να κάνουμε και συμμαχίες με τους Σοβιετικούς, πιστεύοντας αφελώς ότι μέσα από τα ψηφίσματα των ΗΕ και την Γενική Συνέλευση θα πάρουμε ένα ψήφισμα που θα λέει εσείς έχετε τα δικαιώματα και τελείως. Έτσι αυτόματα θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί στράφηκε στους Σοβιετικούς ο Μακάριος? Για να βρει υποστήριξη αριθμητική σε ψήφους στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Λοιπόν, ή για να εκβιάζει τους Αμερικάνους ότι αν δεν με βοηθήσετε να το κάνω αυτό θα πάω με τους. Άρα είχε απογοητευτεί από τους Αμερικανούς. Μα δεν είχε, ο Μακάριος απογοητεύτηκε από τους Αμερικάνους γιατί. Διότι η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας το 1960 ήταν παρέμβαση των Αμερικάνων για να μην διχοτομηθεί η Κύπρος. Και αυτό είναι κάτι που κρατάτε σε όλο το βιβλίο, ναι. Ότι οι Αμερικανοί όμως δεν ήθελαν ποτέ τη διχοτόμηση. Είπαν, είχαν ένα δόγμα το οποίο ο Μακάριος δεν το καταλάβει. Θα είμαι μαζί σας, αλλά υπάρχει, οι Αμερικάνοι έβλεπαν τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η περιοχή μας είναι ευαίσθητη. Υπάρχει μια μεγάλη σημαντική σύμμαχος τους, είναι η Τουρκία. Για λόγους που
Δεν είναι της ώρας τώρα. Δεν είναι της ώρας. Απέκτησε επιρροή μέσω των Τουρκοκυπρίων, μέσω. Ήταν μια παράγοντα η Τουρκία, ήταν εκεί. Αλλά δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν. Ήταν η Ελλάδα η οποία ήταν χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Ήταν αυτό που λέμε η νοτιολογική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στην νοτιολογική Μεσόγειο. Οπότε οι Αμερικανοί ήθελαν να έχουν καλές, να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία. Μάλιστα. Για να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία δεν έπρεπε να κακοφανίσουν ούτε τους Τούρκους, ούτε τους Έλληνες και να υπάρξει και το Κυπριακό κράτος. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ότι όλοι έπρεπε να συνεπάρξουν με αυτόν το δοσμένο. Έγινε η Ζυρίχη. Έγινε η Ζυρίχη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μας είπαν, θα πολιτευτείτε. Λοιπόν, εμείς ως ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν είχαμε συνέστηση αυτού ότι. Του διεθνούς ασκητικού. Ναι, ότι σε αυτό το πλαίσιο έπρεπε να πολιτευτούμε. Εμείς νομίζαμε ότι μπορούμε από μόνοι μας, ξέρεις, είχαμε πολύ μεγάλες. Μια μεγάλη εικόνα για ναι, το. Ναι, όχι, εμείς νομίζαμε ότι είχαμε πολύ περισσότερες δυνατότητες από τις πραγματικές. Και ότι μπορούσαμε εμείς από μόνοι μας αυτόνομα να παίξουμε ένα παιχνίδι και να εκβιάσουμε τις μεγάλες δυνάμεις να είναι μαζί μας. Άρα είχαμε υποτιμήσει τις διεθνείς. Είχαμε δύο κρίσεις σοβαρές από το 60 μέχρι το 74, πολεμικές. Η μία ήταν το 64. Τότε ο πρόεδρος Τζόνσον έστειλε μια επιστολή και εγώ είναι φοβερό ντοκουμέντο η επιστολή του Τζόνσον που ήταν περίπου τελεσίγραφο προς την Τουρκία για να μην εισβάλλει στην Κύπρο. Mm-hmm. Το 67 παρανέβησαν και πάλι και έστειλαν ειδικών απεσταλμένων στην Κύπρο για να αποκλιμακώσει την ένταση. Είναι πολλά τα γεγονότα, δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες. Όμως, απλά μας αναφέρετε μετά, ότι έχετε ντοκουμέντα μετά, πάνω στο οποίο βασίσατε μετά το από κάθε κρίση. Οι Αμερικάνοι έρχονταν με πρόταση για να βρούμε μια λύση διπλωματική. Ισορροπίας. Να κρατήσουμε αυτό τον άξονα. Όμως δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε όλα δικά μας. Ναι. Έπρεπε να βρούμε τη χρυσή τομή. Ναι. Έπρεπε να εξοικειωθούμε με αυτή την πραγματικότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη στιγμή που έγιναν όλα όσα έγιναν με την αναθεώρηση του συντάγματος με αυτά και το Κυπριακό κράτος πέρασε de facto στα χέρια των Ελληνοκυπρίων, ο Μακάριος πίστευε ότι ο χρόνος θα δώσει λύσεις. Mm. Και ότι αφού εγώ ελέγχω το κράτος, αφού το κράτος είναι ελληνικό. Αφού το ελέγχω, ας το χρόνο να επιβάλλει αυτή την πραγματικότητα. Ενώ ήμασταν δέσμοι συμφερόντων και δεν το γνωρίζαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν ήρθε η κρίση το 1974 και έπρεπε και έψαξε για συμμάχους, στους Αμερικάνους ήταν αξιόπιστος. Διότι και το 1964 και το 1967. Κράτησαν αυτή την. Ναι, και μετά το έπαιξε το παιχνίδι και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Οι Σοβιετικοί είδαν το πραξικόπημα σαν μια τεράστια ευκαιρία για τους ίδιους για να κάνουν, για να αποδιοργανώσουν τον ΝΑΤΟ. Ναι. Για να βάλουν την Ελλάδα να συγκρουστεί με την Τουρκία. Το δικό τους συμφέρον. Το δικό τους, για να φέρουν σε ρήξη την Αμερική με την mm-hmm. Τουρκία. Και ο Μακάριος στις 19 Ιουλίου του 1974, όταν πήγε στα Ηνωμένα Έθνη και έκανε εκείνη την περιβόητη ομιλία, που είπε ότι ήταν εισβολή η Ελλάδα κλπ. Ότι επενέβηκε η ναι, Ελλάδα. Αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο ναι. γεγονός μεμονωμένο. Ήταν βαλτός. Ήταν σε συνεννόηση και συνεργασία με τους Σοβιετικούς και περίπου την ίδια ομιλία έχουν κάνει και οι... Μισό λεπτό. Είναι ένα από τις μεγάλες μαύρες τρύπες που συζητάει ο κόσμος ακόμα μέχρι σήμερα. Γιατί ο Μακάριος έκανε αυτή την ομιλία και κατάγγειλε την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο Κοίταξε, που την κατάγγειλε. Πριν να σας πω, πριν να πάει ο Μακάριος στη Νέα Υόρκη, πήγε στο Λονδίνο και συζήτησε με την ηγεσία της Αγγλίας, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Υπάρχουν τα πρακτικά. Είναι εκεί καταγραμμένα. Τι λένε τα πρακτικά. Και λένε τα πρακτικά. Η προσέγγιση του Μακαρίου ήταν ότι η Ελλάδα έκανε εισβολή. Και τους έλεγε, εσείς οι εγκύτριες δυνάμεις, οι δύο, η Ελλάδα και η Τουρκία, δεν είπε να κάνει η Τουρκία εισβολή. Αλλά είπε η Ελλάδα και η Τουρκία μαζί να αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη. Ναι. Αλλά επειδή, μάλλον η Αγγλία και η Τουρκία. Η Αγγλία και η Τουρκία. Η Αγγλία και η Τουρκία ναι. να που πιέσουν την Ελλάδα δυνάμεις, μαζί, σαν εγκύτριες δυνάμεις, για να αποκαταστήσουν. Τι ανέμενε ο Μακάριος. Τη συνταγματική τάξη. Αυτό, ο Μακάριος περίπου. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ναι. Από τη στιγμή που ο Μακάριος πήγε στα Ηνωμένα Έθνη. Το πρόβλημα, το πραξικόπημα έγινε διεθνές, δεν ήταν ένα τοπικό ζήτημα. Πραξικοπήματα γίνονται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο mm-hmm. και θεωρούνται εσωτερικά ζητήματα mm-hmm. των κοινωνιών, των λαών και σε κάποια στιγμή αναγνωρίζονται. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία μέσα από την οποία αναγνωρίζονται. Από τη στιγμή που πήγε στα Ηνωμένα Έθνη και κατάγγειλε εισβολή, το θέμα γίνεται διεθνές. Και έρχεται μετά η Σοβιετική Ένωση και καταγγέλνει από τις 16 Ιουλίου το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι έκαναν εισβολή στην Κύπρο μέσω της Ελλάδας.
Η Σοβιετική Ένωση απειλεί ακόμη και για εισβολή, για αποβίβαση στρατιωτικών δυνάμεων. Το θυμάμαι και αυτό πολύ. Στην καλά. Κύπρο της 16 Ιουλίου για να αποτρέψει το πραξικόπημα. Και για να το... ο Μακάριος επιχειρηματολογεί με αυτό στα Ηνωμένα Έθνη. Και γίνεται ολόκληρη συζήτηση. Λοιπόν, στο τέλος, 20 Ιουλίου, εντάξει, γίνεται η τουρκική εισβολή. Το περίμεναν αυτό. Αυτό είναι παρένθεση που κάνω. Ποιοι το περίμεναν. Δηλαδή... Να το ολοκληρώσω και να πείτε αν το περίμεναν. Ναι. Όταν έγινε η τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου, αν διαβάσετε την ομιλία του αντιπροσώπου της Σοβιετικής Ένωσης στο Συμβουλίο Ασφαλείας, λέει ότι ήταν ειρηνευτική επιχείρηση, ότι έπρεπε να μπει η Τουρκία. Αυτή θα ήταν η ερώτηση. Λοιπόν, αν το λέει αυτό. Έδωσαν... Λοιπόν, και έρχεται και υποστηρίζει την επιχειρηματολογία και χτίζει μια λογική και μια φιλοσοφία η Σοβιετική Ένωση, ότι το ΝΑΤΟ έκαμε επέμβαση στην Κύπρο και το ΝΑΤΟ ήταν η Ελλάδα. Η Αμερική, η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ. Αλλά η Τουρκία ήταν ο ουδέτερος τρίτος, ο οποίος ήρθε για να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη. Αυτή ήταν η θέση του. Τη Σοβιετική Ένωση. Από το 1974. Γίνεται εισβολή. Δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα της εισβολής. Αποβιβάζονται 30.000 στρατιώτες. Διώχνεται κόσμος. Θηριωδίες. Τα πάντα. Ναι. Οι ανακοινώσεις της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τις 29 Ιουλίου μιλούν για το πραξικόπημα. Γίνεται δεύτερος γύρος της τουρκικής εισβολής. 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καταγγέλει το πραξικόπημα. Δηλαδή, καμιά απολύτως παρέμβαση προς την πλευρά της Τουρκίας. Και σας πω και κάτι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτόν το διαπίστωσα πριν 6 χρόνια και μου προκάλεσε σοκ. Και λέω, αυτό το πράγμα πρέπει να το ερευνήσω. Ήταν ο θεμέλιος λίθος το για να κάνω αυτή την έρευνα. Έψαξα να δω τι είπαν οι Ρώσοι το 1974. Λέω, ψάχνω, υποστηρίζαν την εισβολή. 21 Ιουλίου την εισβολή, 22 Ιουλίου την εισβολή, 29 Ιουλίου μιλούν για το πραξικόπημα, όχι για την εισβολή. 15 Αυγούστου δεν λέουν τίποτα. Προσφυγές ζητούμε αυτά, τίποτα. Λέω, ψάχνω, δεν βρήκα τίποτα. Λοιπόν, και διαπιστώνω ότι για μια 20ετία δεν υπάρχει μια ανακοίνωση, ένα δημοσίευμα της Πράβδα, μια ανταπόκριση του ΤΑΣ, μια δήλωση ενός δευτεροβάθμιου παράγοντα της Σοβιετικής Ένωσης που να καταγγέλνει την Τουρκία με το όνομα της για την εισβολή στην Κύπρο. Για οποιαδήποτε ψυχή. Είτε για τους αγνούμενους, τους εγκλωβισμένους, τους ανακήρυξη κράτους, ομόσπονδων κράτος, για τα πάντα. Δεν υπάρχει. Αυτοί κατηγορούν τον ΝΑΤΟ απρόσωπα των υπερεαλισμών των αυτών, τη Δύση, την επέμβαση, ξένα στρατεύματα. Λένε, αλλά δεν καταδικάζουν. Δεν κατανομάζουν. Και δεν καταδικάζουν. Δεν καταδικάζουν Τουρκία. Σε καμιά περίπτωση. Και συντηρούν αυτή την κρίση. Όπου έπεισαν εμάς ότι εμείς. Ότι είναι σύμμαχοι εμάς. Αλλά στην πράξη υποστήριζαν την Τουρκία. Την Τουρκία. Και μας έχουν δικά πει τους, ότι πρόκειται για συνωμοσία του ΝΑΤΟ. Όχι, δεν είναι, για δικά τους είναι. Τα πάντα στα γεγονότα αυτά τα μεγάλα έχουν την εξή ερμηνεία τους. Δεν είναι κάτι, ας πούμε. Είχαν τα συμφέροντα τους. Κύριε Δρουσότη, να σας ρωτήσω κάτι. Γι' αυτό δεν έγινε ποτέ αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα ότι αυτό που συνέβη στην Κύπρο είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Διότι είναι κάτι που επανέρχεται μέσα πω, από διάφορο, από πολιτικό λόγο. Και λοιπόν, λέμε, μα γιατί δεν έγινε ποτέ. Στις 20 παραδεκτό. Ιουλίου, 15 Ιουλίου για να πραξικοποιεί. Ναι. Είχαν τις επιπτώσεις του. Είχαν νεκρούς. Ήταν φρικώδες. Ήταν καταδικαστές και φρίκοι. Okay. Ναι. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος για ανακοινώσεις. Η Σοβιετική έκανε διακοίνωση ακόμη και για να στείλουν στρατεύματα στην Κύπρο για το πράξιμο. Μάλιστα. Ο Μπρέζνιεφ έστειλε 4 γράμματα στον Νίξον, τα δημοσιεύω στο βιβλίο μου. 4 επιστολές για το πραξικόπημα. Ναι. Για την εισβολή δεν έστειλε ούτε ένα. Ναι. Ούτε ένα. Δεν υπάρχει αυτό το λίγο. 20 Ιουλίου γίνεται συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 19 Ιουλίου γίνεται η συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το πραξικόπημα. Όλοι εναντίον της Ελλάδας και μιλούν όλοι για εισβολή. Γίνεται 20 Ιουλίου, εγώ σας λέω ότι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στις 20 Ιουλίου του 1974, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ομιλία που έκαμε στις 20 Ιουλίου του 1974, δεν αναφέρεται σε εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Αλλά αναφέρεται 6 φορές στην παραμονή για εισβολή της Ελλάδας. Στην ομιλία του μόνιμου αντιπρόσωπου της Κύπρου στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 20 Ιουλίου δεν μιλάει για εισβολή. Τις 20 Ιουλίου η Κύπρος δεν ζήτησε σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ζήτησε η Χούντα στην Ελλάδα, η κυβέρνηση η Χουντική. Η Κύπρος δεν ζήτησε.
Γιατί όλα αυτά. Διότι η άποψη που περάσαν οι Σοβιετικοί στο Μακάριο ήταν ότι θα ήταν ένα είδος αστυνομικής επιχείρησης. Άρα το γνώριζε ο Μακάριος, το γνώριζε, είναι εύρημα αυτό ότι γνώριζε ότι επρόκειτο για μια αστυνομική εντός. Όχι, ο Μακάριος τον αποπλάνησαν. Ο Μακάριος δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό που είχε συμβεί. Ναι, όχι, πριν γνώριζε ότι επίκειτο να γίνει ένα είδος επιχείρησης για αποκατάσταση του ιδίου πίσω στην εξουσία και της τάξης. Κοιτάξτε, της 19, τάξης. Η συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας έγινε 3 ώρες πριν να μπούμε μέσα τα στρατεύματα. Όχι, μιλώ πριν από αυτό. Από γνώριζε πριν, εννοείται, χρονολογικά. Από, ναι, από το πραξικόπημα και έπειτα. Ήταν εις γνώση του ότι ετοιμάζονταν. Δεν υπάρχει ένα κενό, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Πάρα πολλές τι έκανε ο Μακάριος και τι σκεφτόταν. Απέκλειε την εισβολή. Όταν το ρωτούσαν οι Αγγλέζοι, φοβάστε την εισβολή, κίνδυνο εισβολής, λέει δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Έλεγε. Και στην Οριάννα Φαλάξου κάτι είχε πει. Ναι, δεν λέει ο Μακάριος δεν είπε τους Τούρκους να κάνετε εισβολή για να πάω πίσω στην εξουσία. Απλώς η εκτίμηση μου είναι ότι πίστευε ότι μέσα από αυτήν την αναπομπούλα, την αναταραχή, την αφισβήτηση, την αυτή με την. Ότι θα αποκατασταθεί, πλέον θα έρθει να δοθεί μια λύση μέσα από την οποία θα αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη. Και όπως είπε στη Φαλάτσιο ο Μακάριος, αυτό που έλεγαν, που είπαν στους Σοβιετικούς Τούρκοι, ήταν ότι θα ήταν ένα είδος αστυνομικής επιχείρησης. Όχι εισβολή, αλλά αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Στις 21-22 Ιουλίου κατάλαβε τι γινόταν. Και εκεί πλέον. Έγινε ρήπιο. Ναι, και μπήκε σε πλήρη ρήξη, ας πούμε, με αυτή τη σχολή και αυτή τη. Αλλά παγιδεύτηκαν τις πρώτες μέρες. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι τις 20 Ιουλίου. 19 Ιουλίου αναφέρθηκε ο Μακάριος 6 φορές σε εισβολή της Ελλάδας και 20 Ιουλίου δεν είπε ούτε μια φορά ο μόνιμος αντιρωσοσική πρώτη γίνεται εισβολή και όλη η επιχειρηματολογία ήταν για το πραξικόπημα όπως ήταν και του Σοβιετικού. Και λένε οι Δυτικοί, εκεί που συνδιαλέγονταν με τον Μακάριο, ότι βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τους Σοβιετικούς. Οπότε έσυραν τον Μακάριο σε αυτή τη διαδικασία και αφού έκαναν την περιοχή. Αυτό που έκανα, μετά άνοιξαν τα σχέρια τους. Και δεν ασχολούνταν, δηλαδή εξαφανίστηκαν. Δεν. Και συντηρούσαν μια ρητορική, τον ΝΑΤΟ, υπεριαλισμός, αυτά κλπ. Καμιά κριτική στην Τουρκία. Εγώ προκαλώ οποιοδήποτε να μου φέρει μια δήλωση στη Σοβιετική μου να καταδικάζει την Τουρκία με το όνομα της. Έτσι, ρητή, κατηγορηματική, συγκεκριμένη. Άρα είναι από εκεί και έπειτα που δεν έγινε ποτέ κατορθωτό να πάρει αυτή την διεθνή αποκατάσταση του γεγονότος της εισβολής. Ό,τι συνέβη και στον τόπο. Κοιτάξτε, μας. Στην Κύπρο έχουμε μια τάση να κάνουμε μια ανάγνωση των ψηφισμάτων επιλεκτική. Ναι. Ξέρεις, λέμε τα ψηφίσματα λένε ότι είναι εισβολή. Δεν λένε, δυστυχώς. Δεν λένε δυστυχώς τα ψηφίσματα τέτοιο πράγμα. Εάν δείτε τα ψηφίσματα, να σας πω κάτι. Το πρώτο ψήφισμα που βγήκε είναι το ψήφισμα 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Να σας πω. Ναι. Το αναφέρετε στο. Αυτό το ψήφισμα είναι ένα προσχέδιο ψηφίσματος που έγινε στις 19 Ιουλίου για το πραξικόπημα. Ναι. Στις 20 Ιουλίου αλλάσσουν τα δεδομένα. Εδώ έχουμε ένα πραξικόπημα με 600 Έλληνες αξιωματικούς, εδώ έχουμε χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες. Αλλάσσουν εντελώς τα δεδομένα. Και οι Ρώσοι βάλουν βέτο το να κάνουμε ψήφισμα για την εισβολή και υιοθετεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Βάζουν βέτο οι Ρώσοι, ναι. Οι Σοβιετικοί. Και ζητά. Να εγκρίνουμε το ψήφισμα που έγινε για το πραξικόπημα. Αυτό δεν είναι γνωστό ευρέως. Το ψήφισμα είναι δημοσιευμένο. Όποιος θέλει πρέπει να το δει. Ότι έβαλαν οι Σοβιετικοί βέτο για την εισβολή να μην γίνει ψήφισμα. Να μην γίνει, δεν, πρώτα απ' όλα δεν έβαλαν βέτο και για κατάπαυση του πυρός της 20 Ιουλίου. Κατεγραμμένο. Δεν δέχονταν να μπει στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας κατάπαυση του πυρός. Και μετά έγινε μια συνδιαλλαγή με τους Αμερικάνους και τους Εγγλέζους, όπου υιοθέτησαν το ψήφισμα του πραξικοπήματος, το οποίο ψήφισμα του πραξικοπήματος ζητά τι. Το ψήφισμα της 20ης Ιουλίου, όταν το δείτε και το αναλύσετε, εγώ το αναλύω στο βιβλίο μου, ζητά την αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών από την Κύπρο. Ως εκεί. Ως εκεί. Περιγράφει, λέει, αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, που είναι παράνομα στην Κύπρο, περιλαμβανομένων αυτών που κατανομάζει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στην επιστολή προς τον Κιζίκη, που είναι οι Έλληνες αξιωματικοί. Και στις 29 Ιουλίου, 9 μέρες μετά την εισβολή,
Η Σοβιετική Ένωση και κάποιες μέρες πριν τη δεύτερη. 29 Ιουλίου, ναι. Η Σοβιετική Ένωση κάνει διακοίνωση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, σε ελληνική κυβέρνηση. Ότι δεν αποχώρησε, δεν απέσυρε τους αξιωματικούς της από την Κύπρο. Και δεν μιλάει καθόλου για τουρκικά στρατεύματα. Και εκεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας του λέει: μα το ψήφισμα δεν μιλά μόνο. Μιλά για τα ξένα στρατεύματα στο κάτω-κάτω, είναι και τα ελληνικά, είναι και τα τουρκικά. Και του λέει: εμείς διαφωνούμε ότι το ψήφισμα μιλά για τα τουρκικά στρατεύματα, είναι για τα ελληνικά. Τα τουρκικά στρατεύματα είναι νόμιμα στην Κύπρο. Ντοκουμέντο. Βεβαίως, είναι καταγραμμένα. Λοιπόν, να πάρουμε δύο τηλεφωνικές στο σημείο αυτό και να προχωρήσουμε. Κύριε Γεωργίου, απλά να παρακαλέσω να είναι ερώτηση, άποψη, σύντομη, γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και θα κλείω απάνω στο ευχαριστώ. Κύριε Γεωργίου, μου σας ακούμε. Γεια σου, αγαπητή Μελίδα. Γεια σας. Θέλω σας παρακαλώ να κάνω μια διαπίστωση. Ναι. Τώρα, σε μέρες που ζούμε. Διαρωτούμε, είναι τόσο σημαντικό να δούμε ότι οι ξένοι καλά κάνουν και βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα? Δηλαδή είχε κανένα ναδαΐ που επίστευε ότι είτε η Σοβιετική Ένωση, είτε οι Αμερικάνοι, είτε οι Εγγλώσεις νοιάζονταν για το καλό της Κύπρου? Μήπως θα μας βοηθούσε κιόλας να γνωρίζαμε ή να προσπαθούσαμε διαβάζοντας κάποια βιβλία, κάποια συγγράμματα, κάποια ντοκουμέντα για το μέλλον, δηλαδή να σταματούσαμε να εστιάζαμε μόνο στο δικό μας, το τι θέλουμε. Ναι. Αγαπητή μου Ελίτα, μια ζωή προσπαθούμε εδώ στην Κύπρο να βρίσκουμε εξυλαστήρια θύματα. Διεκόπη γραμμή. Είμαστε από μόνοι μας αρκετά διεφθαρμένοι για να καταστρέφουμε αυτόν τον τόπο. Εγώ θα ήθελα, σας παρακαλώ, διότι είναι πεποίθηση μου πλέον ότι διαχρονικά η Κύπρος διοικείται από συμμορίες, θα ήθελα ο κύριος Ρουσιώτης, ο οποίος αμείβεται από τους φόρους του πολίτη, του φορολογούμενου πολίτη, και να κάνει μια έρευνα για την οικονομία και να επιτρέψει στην κυρία Ελίτα, δεν θέλω να απαντήσετε εσείς κυρία Ελίτα, να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, σας παρακαλώ, να επιτρέψει να δει ο κόσμος τη συνέντευξη του κυρίου Γενόπουλου, παραδείγματος χάρη. Μην αναφέρεστε σε αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί είναι παλιά ιστορία τώρα. Δηλαδή, δεν θέλω να απαντήσετε εσείς, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Διότι είναι πολύ πρόσφατη μια καταστροφή και δεν χρειάζεται να πάμε πίσω 40 χρόνια. Και επαναλαμβάνω, εγώ είμαι πρόσφυγας, αλλά επειδή μιλούμε για μια χαμένη υπόθεση, ας πάμε στα πρόσφατα, στα πιο πρόσφατα. Κύριε Γεωργίου μου, δύο εθνικές τραγωδίες, έτσι, η μια με την εισβολή και η δεύτερη από εμάς τους ιδίους, δηλαδή το οικονομικό έγκλημα. Και στα δύο πρέπει να γίνονται έρευνες, πρέπει να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, παρακαλώ. Και το 1974 δική μη είπα στην επέτεια, αγαπητή μου Ελίτα. Γι' αυτό σας είπα, δεν χρειαζόμαστε ξένους, Ελίτα μου. Μάλιστα. Είμαστε τόσο διεφθαρμένοι. Δυστυχώς. Διαχρονικά συμμορίες διοικούν αυτόν τον τόπο. Συμμορίες το διοικούν. Να είσαι καλά, Ελίτα, σε ευχαριστώ. Επίσης να πω στο σημείο αυτό ότι δεν είναι όλοι. Οφείλουμε να κρατούμε και ένα κομματάκι για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν για το καλό. Αλλά είναι πάντα αποδεκτές οι δικές σας απόψεις. Έχουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Γενάρη. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση, να τον ακούσουμε. Να σχολιάσουμε πρώτα και μετά. Θέλετε ένα σχολιασμό, βεβαίως. Εγώ δεν δέχομαι ότι είμαστε όλοι διεφθαρμένοι. Υπάρχει πολλοί κόσμος αδιάφθορος σε αυτήν τη χώρα. Και εμείς θα ψάχνουμε και τα παλιά και τα νέα και δεν θεωρούμε ότι είναι χαμένη υπόθεση. Θα είναι χαμένη υπόθεση αν συνεχίσουμε να ζούμε με τις ευαισθήσεις και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, θα πάρουμε πρώτα τον κύριο Χατζαντώνη Μαρινογιαννάκη, δεν ξέρω. Κύριε Χατζαντώνη, σας ακούμε. Ναι, εγώ μιλώ, με ακούτε. Εσείς. Ναι, χαιρετώ, σας χαίρομαι το πρόγραμμα σας, κυρία Ελίτα. Εξαιρετική επιλογή, ειδικά αυτή τη συγκυρία που καλέσατε τον κύριο Μακάριο Δρουσφόρη. Είναι οι δικές του απόψεις, όχι απόψεις, είναι το δικό του ιστορικό έβριμα. Αν θέλετε, μέσα από ντοκουμέντα που παραθέτει στο βιβλίο του. Και βρίσκεται εδώ για να μας μιλήσει τη διαδρομή όλη. Ναι. Και διαρωτώμαι γιατί είναι ειδικό σύμβολο του κυρίου Αναστασιάδη, να είπε προλίγου. Μάλιστα. Αλλά όχι σε θέματα κυπριακού. Μάλιστα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι ότι κακώς έπρεπε να είναι σε θέματα κυπριακού, διότι είναι από αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά το κυπριακό ο κύριος Ρουσιώτης. Θα σας απαντήσει ο ίδιος. Αλλά δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση μου είναι για το θέμα της Σοβιετικής Ένωσης που
μας ανοίγει τα μάτια τώρα, γιατί πράγματι και εγώ είμαι 15 ετών στην Κερίνια και είδα και τα τάξα τουρκικά που μπήκα και έχασα και εγώ το σπίτι μου και την περιουσία μου και τα έζησα στο πετσί μου δηλαδή αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο αρχιεπίσκοπος, ο Αθνάρχης Μακάριος παγιδεύτηκε, δηλαδή εφόσον ήταν ορατός ως κίνδυνος το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι, εφόσον οι αξιωματικοί έχουν δική, μιλούσε, τον κατηγορούσε για κομμουνιστή, τον κατηγορούσαν έτσι, έτσι, έτσι. Αναγκαστικά έστρεψε τα μάτια του προς τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό δεν το κατακρίνει κανένας. Όμως, αν θυμάμαι καλά, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είπε, τα κράτη δεν έχουν συμμάχους, έχουν συμφέροντα. Αυτό είναι τώρα, και έρχομαι πίσω που είπε ο κύριος Ρουσότης, συνέφερε στη Σοβιετική Ένωση η σύγκρουση στην νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μια σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας θα ήταν κάτι εξαιρετικό για την Σοβιετική Ένωση, διότι θα δημιουργούσε προβλήματα στο ΝΑΤΟ. Ναι, η ερώτησή σας, κύριε Χατζαντώνη. Ναι. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση πριν καταλήξω στην ερώτηση είναι ότι και το 1978 με το αμερικανικό καναδικό σχέδιο που ήταν αρκετά καλό, όπως το παραδέχονται αρκετοί σήμερα, η Σοβιετική Ένωση είπε ότι εφόσον είναι υπεριαλιστικής έπνευσης, κάλεσε το ΑΚΕΛ να το απορρίψει και νομίζω το ΑΚΕΛ πίεσε τον πρόεδρο τότε, ποιος ήταν ο Κυπριανού, νομίζω τότε. Αυτά μας είπαν μερικοί πολιτικοί άντρες της εποχής, σύγχρονοι των καταστάσεων αυτών. Κάτι που διάβασα το προηγούμενο καλοκαίρι κάπου. Α, μην μακρηγορούμε, κύριε Χατζαντώνη μου, σας παρακαλώ. Τελειώνω. Σε μια συνέντευξή του, ο Διονύσιος Μαλάς, πατέρας του Σταύρου Μαλά, του πρώην Υπουργού Υγείας, σε μια συνέντευξη με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, του λέει ποιος προκάλεσε όλο αυτό το κακό αρχιεπίσκοπο. Γιατί ήταν φίλοι, είχαν φιλικές σχέσεις. Και του λέει ο Ευφράτης Μακάριος, εάν σου πω, Διονύση, ποιος ευθύνεται για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, θα μείνεις άναυδος. Καλά, πες μου, μακαριότατε. Και έκλεισε το στόμα του αρχιεπίσκοπος και δεν είπε τίποτα. Και τώρα το μυαλό μου πάει, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Ρουσότης, μήπως εννοούσε τη Σοβιετική Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν θέλετε. Εντάξει, ο Κροατής είπε, ο τηλεθεατής είπε απόψεις. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Απάνω στο τελευταίο κομμάτι, στο βιβλίο του πατέρα του. Όχι, δεν είναι πριν συνέντευξη, αλλά δεν του έδωσε απάντηση ο Μακάριος. Είναι με την απορία και ο ίδιος. Εσείς όμως έχετε ένα έβριμα εδώ, ότι προς το τέλος της ζωής του ο αείμνηστος Μακάριος είχε πραγματικά αντιληφθεί. Έχω τον Κώστα το Γενάρη. Να σας πω. Θα πάμε σε. Να σας απαντήσω τώρα πριν τον Κώστα. Ναι. Μια τραγική στιγμή του Μακαρίου, που είναι στο βιβλίο μου. Μετά τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ήταν η πρώτη προσφυγή της Κύπρου το 1974, όταν πήραμε το λεγόμενο ψήφισμα 32-12, για το οποίο ψήφισε και η Τουρκία. Αν αναλύσει κανείς το ψήφισμα αυτό. Και το οποίο έλεγε τι περίπου. Βασικά, το ψήφισμα βασικά έλεγε ότι όλα μας τα προβλήματα θα τα λύσουμε. Μιλούσε για πρόσφυγες, για επιστροφή προσφύγων κλπ. Και αυτά τα γνωστά. Αλλά έλεγε ότι αυτά θα γίνουν στο πλαίσιο των συνομιλιών. Όταν θα λύσουμε τον Κυπριακό, θα φύγουν τα στρατεύματα και όταν θα το λύσουμε, θα πάνε οι πρόσφυγες. Οπότε βασικά ήταν μια νομιμοποίηση του status quo το 32-12. Ενώ η δική μας η προσφυγή, ο στόχος μας, αποσκοπούσε στο να καταδικάσουμε την Τουρκία. Δεν υπάρχει ψήφισμα που καταδικάζει την Τουρκία με το όνομα της. Μα αυτό είναι το παράξενο. Δεν υπάρχει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που να καταδικάζει την Τουρκία ονομαστικά για την εισβολή στην Κύπρο. Και το 32-12 περιγραφικά και λέει στο πλαίσιο της λύσης θα γίνουν όλα αυτά. Και ο Μακάριος πήγαινε εκεί και αυτό που είπαμε, γύρισε τις αδέσμευτες χώρες όλες. Πήρε τον Τίτο, πήγε στην Αλγερία, πήγε στην Αίγυπτο, επαφές αυτά, για να πάρει ένα ψήφισμα ισχυρό, καταδικαστικό, ρητό. Το οποίο δεν πήρε το αντίθετο. Πήρε αντίθετο από αυτό που ζητούσε. Και τελικά βρέθηκε σε ένα μεγάλο αδιέξοδο ο Μακάριος. Έβαλε ένα δικό του ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έλεγε αυτά που έλεγε στο Γενική Συνέλευση. Δεν είχε καμία υποστήριξη από κανένα, ούτε καν από την Ελλάδα, από κανένα. Μόνη της η Κύπρος. Και ούτε καν από την Ελλάδα. Σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε καν από την Ελλάδα.
βγήκε έξω από στον διάδρομο και βρήκε τον Αυστριακό, έναν Αυστριακό διπλωμάτη, ο οποίος υπηρέτησε πρέσβης στην Κύπρο. Και του λέει του Αυστριακού, έχω το απόσπασμα στο βιβλίο μου, του λέει: είμαι βαθιά απογοητευμένος από τους αδέσμευτους, έδωσα όλη μου τη ζωή μου και είμαι, δεν θυμάμαι την ακριβή φρασιολογία, και απογοητευμένος και από τους Σοβιετικούς, και στο βάθος της ψυχής μου του λέει: είμαι φιλοαμερικανός. Και είναι καταγραμμένο αυτό. Μετά το ψήφισμα 32-12 και μετά βγήκε ο Μακάριος και έκανε μια δήλωση ότι πήραμε αυτό που θέλαμε και εξαναγκάστηκε η Τουρκία να ψηφίσει, το ήταν μόνη της κλπ. Προσπαθούσαμε να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις για να δώσουμε του κόσμου στην Κύπρο μια νότα αισιοδοξίας ότι ξέρεις, κάτι πήραμε από τη Γενική Συνέλευση, και αυτό το κάτι θα έδινε μια ελπίδα και μια προοπτική που δεν υπήρχε. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα τον Γενάρη. Κύριε Γενάρη, σας ακούμε. Γεια σας, σας χαιρετώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία. Πρέπει να πω καταρχήν ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το ερευνητικό έργο του συνάδελφου του Μακάρη του Προυσιώτη. Έχει κάνει πάρα πολλά στον τομέα αυτό. Βεβαίως θα πρέπει επίσης να πω ότι διαφωνώ με τα συμπεράσματα του, με το διατάφτα δηλαδή. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι τον αδικεί η εικόνα που εκπέμπεται από όσα έχω ακούσει, με την έννοια ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι η όλη ιστορία του 1974 στήθηκε από τους Σοβιετικούς για χάρη των συμφερόντων των Σοβιετικών, ενώ την ίδια στιγμή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Ουάσιγκτον δηλαδή, για τον τρόπο που υπονεμεύτηκε και ο Μακάριος και η Κυπριακή Δημοκρατία. Νομίζω ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό που λέχθηκε. Δεν στήθηκε από τους Σοβιετικούς. Άλλα πράγματα λέχθηκαν, αλλά να απαντήσω. Να το απαντήσω. Μα το ξέρω ότι δεν στήθηκε. Απλώς λέω ότι δημιουργείται αυτή η εντύπωση, η εικόνα. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι η επίσκεψη του George Ball στην Κύπρο είχε καταλήξει το ποιο είναι το όνομα του παιχνιδιού. Η διχοτόμηση. Όπως το είπε ο ίδιος ο George Ball σε ένα από τους τότε πράκτορες της Βρετανικής Intelligence Service. Συνεπώς, ενώ μπορεί οποιοδήποτε να κρίνει την πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης έναντι του Κυπριακού και να την κατακρίνει εκεί που οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια κενά, όπως επίσης μπορεί να κατακρίνει και την πολιτική του Μακαρίου και τις επιλογές του Μακαρίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αθωώνονται αυτόματα η άλλη πλευρά, η Δύση, η οποία ευθύνονται βασικά για όσα έχουν συμβεί στην Κύπρο, πέρα από τις επιστολές Τζόνσον, οι οποίες και εκείνες εξυπηρετούσαν τα τότε στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και τίποτα περισσότερο. Δεν είχαν αγαπήσει ιδιαίτερα την Κύπρο και τον Μακάριο τότε οι Αμερικανοί να κάνουν αυτό το πράγμα. Ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και μια διαχρονική σχέση μεταξύ όλων αυτών των προσώπων, για παράδειγμα του George Ball, η οποία φτάνει μέχρι και τις μέρες μας και μέχρι ακόμη και την διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα. Μάλιστα. Νομίζω είναι χρήσιμο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Γενάρη, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση. Είναι και γνώστης του όλου ο Κώστας Γενάρης και έχει γράψει και ο ίδιος βιβλίο. Νομίζω ότι εμείς εδώ αρχίσαμε τη συζήτηση επικεντρωνόμενοι σε μια συγκεκριμένη πτυχή αυτήν της Σοβιετικής Ένωσης. Επειδή είναι και πιο, αν θέλετε. Είναι το εύρημα. Δεν είναι μόνο αυτό το εύρημα. Είναι ένα από τα εύρηματα. Και επειδή είναι το πιο. Λίγο, διαφοροποιημένο από το, αυτό ναι, που ήταν η συλλογική, αν θέλετε, συνείδηση. Είναι το κάτι εντελώς νέο. Γι' αυτό επικεντρώθηκε η συζήτηση. Νομίζω ότι το βιβλίο πρέπει να κριθεί. Αφού διαβαστεί και να κριθεί συνολικά. Απάνω σε αυτά όμως που έθεσε ο συνάδελφος. Κοιτάξτε ότι, να σας πω. Το βιβλίο αναφέρεται στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Και αναφέρεται και στις ευθύνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν αναφέρεται κάθε άλλο. Δηλαδή είναι. Αναφέρεται στην συλλογική, πώς το χειρίστηκε ο Κίσιγκερ τη. Ναι, έχει το ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο. Τεράστια κεφάλαια. Δηλαδή δεν έχει εγώ δεν αισθάνομαι ότι αθώνω κανέναν. Εγώ αισθάνομαι ότι φωτίζω πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν άγνωστα, τα οποία πρέπει για να κατανοήσουμε καλύτερα πού στεκόμαστε. Έχει κανένα σε αυτήν τη χώρα. Ρωτώ. Έχει κανένα σε αυτήν τη χώρα που ανέχεται να γίνει θύμα του οποιοδήποτε τρίτου χώρας, κράτου, οποιοδήποτε για τα δικά του στρατηγικά συμφέροντα και να είναι ο ίδιος να πληρώσει ένα τόσο βαρύ τίμημα τόσα χρόνια και να αρνείται να το δει ή να το πει, να το αναγνωρίσει, να προβληματιστεί γι' αυτό.
Δηλαδή πρέπει να τα δούμε τα πράγματα. Με ανοιχτό μυαλό προς όλους. Είναι τεράστιο το αυτό. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Και δεν υπάρχουν πραγματικά, δηλαδή, δεν υπάρχουν φίλες χώρες. Δεν υπάρχουν, μην ακούτε λόγια, φίλες χώρες και σύμμαχοι. Εδώ υπάρχουν συμφέροντα, βρίσκεις έναν τρόπο να χωρέσεις τα συμφέροντα, πολιτεύεσαι με τρόπο συμβατό με τα συμφέροντα, για να πάρεις ό,τι περισσότερα μπορείς για τη δική σου τη χώρα. Αυτό πρέπει να γίνεται. Και για πρώτη φορά, εγώ δημοσιεύω εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ολόκληρες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Χένρι Κίσινγκερ με τους συνεργάτες του. Έχετε ντοκουμέντα που βασίζεται όλα αυτά που λέτε. Κοιτάξτε να σας πω. Αυτή είναι μια έρευνα που κράτησε 5 χρόνια. Πίσω της έχει μια εμπειρία 20-25 χρόνια έρευνας. Είναι άπειρες οι ώρες. Εγώ δέχομαι την κριτική από οποιοδήποτε. Αλλά ζητώ μόνο ένα πράγμα. Να γίνει σεβαστόν το ότι εργάστηκα να κάνω αυτό το πράγμα. Και η κριτική είναι διαβαθμισμένη. Δηλαδή, έχει την αξία της. Από το τι χρόνο διέθεσε ο καθένας για μια εποχή, για μια περίοδο, από το ποιες γνώσεις έχει, για να έχει και τον άλογο. Και από πάνω σε ποια ντοκουμέντα το βασίζει. Και που το στηρίζει. Ναι, διότι δεν είναι άποψη αυτό, είναι μια ιστορική διείσδυση. Εγώ επιζητώ και το γράφω και στον πρόλογο του βιβλίου μου, ότι είναι μια πρόκληση για άλλους ερευνητές να έρθουν να τα αντικρούσουν αυτά τα συμπεράσματα και να τα διαψεύσουν και να τα αναιρέσουν. Να σας πω κάτι. Εγώ αναιρέσα τον εαυτό μου. Το ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχω γράψει συμπεράσματα πριν χρόνια. Τα οποία στα προηγούμενα βιβλία μου τα έχω έγραψα υποσημείωσης πολλές φορές που λέω σε αυτόν το σημείο εγώ είπα αυτόν και αυτόν, αλλά ήταν λάθος μου, διότι αυτόν και αυτό. Δεν είναι ντροπή. Δεν μπορεί να μείνω με στατική, μονολυθική. Τα πράγματα μπαίνουν νέες πληροφορίες, υπάρχουν. Μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, μελετούμε, μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα, διαβάζουμε. Αυτό που κατάλαβα, κύριε Δρουσότη, έτσι χοντρά-χοντρά θα το πω, είναι ότι αυτή τη στιγμή μέσα από το βιβλίο εστιάζεται προπαντός στα δραματικά αυτά γεγονότα. Και, το βιβλίο καλύπτει όλη την περίοδο από το 1974, από το πραξικόπημα μέχρι το θάνατο του Μακαρίου. Μάλιστα. Καλύπτει ό,τι έγινε και σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, και τη Σοβιετική Ένωση, και τη Βρετανία, και την Ελλάδα και την Κύπρο. Μέσα από τα πέπλα της ομίχλης που είχαμε συσκοτιστεί για διάφορους λόγους, μέσα από ντοκουμέντα που παραθέτεται... Έχω μια απορία, την οποία δεν την απάντησα ούτε στον εαυτό μου. Ναι. Πήγα στο Εθνικό Αρχείο της Βρετανίας για να κάνω έρευνα. Παράγγειλα τους φακέλους από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 23 Ιουλίου. Κάθε φάκελος είχε και μια ημερομηνία και την ημέρα να παίξω. Και ήταν όλη η διπλωματική αλληλογραφία των Ηνωμένων των Βρετανών για την Κυπριακή κρίση. Τα εξώφυλλα των φαγγέλων είχαν λιώσει από την πολιτική χρήση και βάλανε καινούργια. Δηλαδή τα έχουν δει κάποιες εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες άνθρωποι. Λοιπόν, και διαρωτώ με γιατί κανένας δεν είδε, ξέρω εγώ, ότι στο Συμβούλιο Ασφαλείας η ομιλία του Σοβιετικού του πρέσβη ήταν η ίδια με το ότι επικροτούσαν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ας πούμε, ψάχναμε όλοι να βρούμε τη δυτική συνωμοσία. Αυτό ήταν δεδομένο στη συνείδησή μας. Και εγώ που έχω ψάξει 20-25 χρόνια, ας πούμε, πριν 5 χρόνια λέω κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να το δούμε το πράγμα λίγο πιο ανοιχτά, πιο σφαιρικά. Ναι. Και ο λόγος που δεν βγήκε τόσο γρήγορα ή τόσο έντονα ο ρόλος των Σοβιετικών είναι ότι η Σοβιετική πολιτική ήταν συγκαλυμμένη. Δεν ήταν. Ενώ οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι άλλοι είχαν μια καθαρή μορφή. Αυτή είναι η γραμμή μας. Αυτή είναι η πολιτική μας, ομοί, ρεαλιστική. Γι' αυτό έβαλα στον τίτλο η Realpolitik των ΗΠΑ. Μας έλεγα αυτό είναι. Εμείς δεν μπορούμε να συγκρουστούμε με τους Τούρκους, είναι σύμμαχοι μας για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, θέλουμε να σας βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να θέλετε, είμαστε εδώ. Και μας πίεζαν ότι σε αυτό το πλαίσιο είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε. Οι άλλοι μας έλεγαν ότι είναι μαζί μας και λοιπά, τα ρίχναν στους Αμερικάνους στους αυτούς, αλλά πίσω από την πλάτη μας έπαιζαν και ένα παιχνίδι με τους Τούρκους. Από την άλλη, το πραξικόπημα γιατί έγινε, από πού οθήθηκαν και έγινε. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο, το παραμικρό, που να τεκμηριώνει σε νατοϊκό δάχτυλο. Ότι υπάρχει συνωμοσία από τον ΝΑΤΟ για το πραξικόπημα. Όταν έγινε το πραξικόπημα, η Δύση έκαμε τις επιλογές της. Με βάση τα συμφέροντα της. Ο Κίσινγκερ έκαμε τις επιλογές του.
με βάση τα συμφέροντα των Αμερικανών. Στο τέλος παραδέχεται ο Κίσιγκερ, σε μια αναφορά που οποία είναι στο βιβλίο, ότι η διαχείριση της κυπριακής κρίσης ήταν η μεγαλύτερη διπλωματική του αποτυχία. Διότι η διαχείριση της κυπριακής κρίσης περιέπλεξε το ΝΑΤΟ και τις σχέσεις της Αμερικής με την Τουρκία. Μπήκα σε μεγάλη περιπέτεια μετά την εισβολή οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους. Πολύ μεγάλη. Μέχρι τις μέρες μας, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει ομαλή συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω Κυπριακού. Και 40 χρόνια και ακόμα επηρεάζει. Κίσιγκερ, λοιπόν, ας πάμε λίγο σε αυτά τα πρόσωπα της τραγωδίας, της δικής μας τραγωδίας δηλαδή. Τι έχουμε να πούμε για το Κίσιγκερ άλλο? Λέτε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έγινε υπονόμευση για το πραξικόπημα. Ούτε στοιχεία υπάρχουν, ούτε κίνητρων υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που... Κοιτάξτε, Θα έλεγε κανείς ότι ήθελαν, αφού έβλεπαν τον κίνδυνο μιας φιλορωσικής Κύπρου, να έθεταν εδώ με αυτόν τον τρόπο την Κύπρο κάτω από τον ΝΑΤΟ, με έναν τρόπο δικό τους, όπως το σκέφτηκαν εκείνοι. Στην παγκόσμια ιστορία υπάρχουν πολλές περιπτώσεις πραξικοπημάτων. Και υπάρχουν και πραξικόπηματα στα οποία είχαν ανάμειξη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράδειγμα στη Χιλίνη, ξέρω εγώ, στον Παναμά. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα που να έγινε πραξικόπημα με την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών που να μην έχει τεκμηριωθεί από την έρευνα. Καλά, τρελάθηκαν οι Ελλαδίτες και ήρθαν και έκαναν το πραξικόπημα. Εδώ δεν υπάρχει, για να σας πω, να σας απαντήσω στο ερώτημα. Και βάζοντας σε κίνδυνο τον πόλεμο, να γίνει πόλεμο. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο. Και κυκλοφορούν κάτι έγγραφα στο διαδίκτυο, τα οποία είναι κατασκευασμένα από το Photoshop. Και λυπούμε να πω ότι τα περιέλαβε και το πόρισμα της Βουλής, της Κυπριακής Βουλής για το φάκελο της Κύπρου, κάποια έγγραφα, τα οποία είναι και μπορώ να σου το αποδείξω ότι είναι κατασκευασμένα. Ότι είναι κατασκευασμένα. Είναι κατασκευασμένα, βέβαια, είναι κατασκευασμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κατασκευασμένα, εγώ το έχω τεκμηριώσει, το έχω γράψει και στις εφημερίδες ότι είναι κατασκευασμένα. Ναι. Ας πω ένα μόνο παράδειγμα. Ένα από τα έγγραφα τοποθετεί τον Σίσκο, υφυπουργών εξωτερικών των ΗΠΑ, σε μια επίσκεψη που έκανε στις Βρυξέλλες, στην έδρα του ΝΑΤΟ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Λούνς, και εκεί περίπου συμφώνησαν το πραξικόπιο. Και σε τρεις γραμμές, ας πούμε, λέει να κάνουν πραξικόπιο. Εκτός το ότι δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο οι δουλειές, όταν ήμουν στο αρχείο στο Εθνικό Αρχείο των Αμερικανών, ψάχνοντας μέσα στους καταλόγους, βρήκα το προσωπικό αρχείο του Σίσκο, ότι υπήρχε. Έψαξε τους φάκελους του και σε ένα φάκελο έγραφε το ημερολόγιο του και το πρόγραμμα των ταξιδιών του. Δεν έφυγε από την Ουάσιγκτον ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά από την ημέρα που τον τοποθετούσε. Άρα ήταν πλαστό για να κάνει. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Πρέπει να σας πω 10 λόγους που είναι πλαστό. Ναι, όχι, είναι καλά που το λέτε τώρα. Καλώς το λέτε τώρα δημοσία. Το πραξικόπημα το έκαμε ο Ιωαννίδης. Ναι. Είχε μια αγκάλω με τον Μακάριο, ένας παρανοϊκός ταξίαρχος, θα το έκαμε και το 70 ο Ιωαννίδης, το δοκίμαζε, είχε μια ιδέα, ξέρεις ότι κινδυνεύει ο Ελληνισμός, είχε μια μανία με τους κομμουνιστές και το ήταν ισχυρό το Αγγέλ στην Κύπρο και είχε μια μονομανία να καταστρέψει τον Μακάρι, ένας παρανοϊκός. Αυτός δεν εκτίμησε καλά, σωστά τους κινδύνους που θα μπορούσαν να... Και... Ή μπορεί και να τον βόλευε κιόλας. Δηλαδή βρέθηκαν κάποια σχέδια, κάποιοι χάρτες με την Κύπρο, το 1/3 της Κύπρου ως προς τους Τούρκους. Όλο αυτό δεν μπορεί να μην το γνώρισαν. Για ποια σχέδια, αλλά οι Τούρκοι έκαναν τους προγραμματισμούς τους και τους σχεδιασμούς τους και ασκήσεις αποβιβάσεων και αυτά. Δηλαδή περίμενα μια ευκαιρία για να μπουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι συνεννοήθηκαν με τον Ιωαννίδη. Ναι, αλλά δεν έγιναν ούτε, δεν τέθηκαν σε εφαρμογή ούτε τα Αφροδίτη για την άμυνά μας. Οπότε ήταν προσχεδιασμένη προδοσία. Ο λόγος που δεν εφαρμόστηκαν τα σχέδια για την Αφροδίτη και ο λόγος που η Ελλάδα τότε φοβόταν να συγκρουστεί με την Τουρκία, διότι θα έχανε, αυτή ήταν η προσέγγιση, θα έχανε τα νησιά, ευνηδιάστηκε η Ελλάδα, δεν ήταν έτοιμη για τίποτα και παρέδωσε την Κύπρο. Φοβόταν να επέμβει, γύρω του σαν τον πονάνων των αρχιών των ενόπλων δυνάμεων ότι χτυπάνε την Κύπρο και λέει χτυπάνε την Κύπρο, εμείς είμαστε Ελλάς.
δεν ήθελαν αυτοί να ρισκάρουν να χάσουν κομμάτι της Ελλάδας και να χάσουν για τον πόλεμο στην Κύπρο. Θέλω να πάμε και στα άλλα πρόσωπα. Αυτά όμως έπρεπε να τα είχαμε σκεφτεί. Πριν. 100 φορές πριν, από το 60 μέχρι το 74. Όχι μόνο οι Ελλαδίδες, η Χούντα, και οι υπόλοιποι, και εμείς και οι ηγεσίες μας. Μάλιστα. Έχω τηλεφωνικές, θέλω να αγγίξουμε λίγο το ρόλο του Κίσιγκερ, τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, που αποδεικνύεται ένας τεραστίων διαστάσεων άνθρωπος μέσα από το βιβλίο το δικό σας ειδικά. Δεν είναι μόνο το βιβλίο το δικό σας, είναι πια και μια γενική εικόνα που έχουμε για τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, αλλά θα ήθελα να το περάσουμε και λίγο από τα δικά σας ευρήματα. Έχουμε την στάση του Μπρέζνεφ, δηλαδή να μπούμε λίγο μέσα στα γεγονότα, τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και βεβαίως τον Καραμανλή και τον ρόλο του. Πάμε λίγο σε δύο τηλεφωνικές. Είναι ο κύριος Τζοβάνι, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη μας τηλεφωνική, παρακαλώ. Ναι, αλλό. Κύριε Τζοβάνι, πολύ σύντομα σας ακούμε. Ναι, κοίταξε να δεις, εγώ έκανα εχμάλωρος στην Τουρκία. Ναι. Και κάποιος αξιωματικός, ο οποίος σήμερα μπορεί να είναι και νεκρός, επέθανε φυσικά. Ναι. Το λοιπόν, πάνω στους ώμους τους είχε χιαστεί. Και όταν έχει χιαστεί είναι από τον ταξίαρχον και πάνω. Ναι. Όταν μας ζήτησε να του βάλουμε φαγητό στο παλέκηθρο, όταν οι γενέκες διάψαν τους φούρνους, να φάμε και είπαμε είναι η τελευταία μέρα που τρώμενται το φαγητό και μπορεί να μας σκοτώσουν. Αυτός μας ζήτησε φαγητό, κοκακόλες, μπουκάλες που ήταν οι μεγάλες και είπε αυτήν τη στιγμή εγώ φεύγω από το παλέκηθρο. Δεν ήρθα μόνος μου λαλή, μας διάλεξε ο Κίσιγκερ και αυτήν τη στιγμή ο Κίσιγκερ όταν μας πει πάμε στην Τουρκία λαλή, είναι το πρώτο αυτό. Mm-hmm. Εγώ όταν πήγα στην Τουρκία ανεχμάλωτος, ξαναεδήλωσα το ιστορικ, ένα στρατιώτης εσυνόδευε με δύο να πάω να πετάξω κάτι σκουπίδια σε ένα σκουπιδότοπο 500 μέτρα. Εφοβήθηκα μήπως με πυροβολήσω. Ένας ο οποίος είχε ένα νησάνι, ένα γαλόνι, άνοιξε λίγο τον κόρφο του να φανεί και μάγκας και που μέσα στον κόρφο του έπεσε ένα πενταϊό, είχαμε τα 20 ζέτσου του ευρώ και λίγο πιο μεγάλο, εδώ και 100 γύρους, από τη μια μπάντα ήταν το ασημίν του, είχε αρισμούς, από τη μία ήταν η Κύπρος μοιρασμένη με μια κοκκινή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζαντώνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να τρέξω λίγο στις ερωτήσεις. Δεν θυμάμαι το επόμενο όνομα. Να ακούσουμε. Θέλω λίγο πιο σύντομα. Κύριε Δημοσθένους. Ναι, ο κύριος Ρουσιώτης. Τον έχω παρακολουθήσει και σε άλλες τηλεοπτικές παρουσιάσεις. Και σήμερα μιλά εντελώς διαφορετικά. Προηγουμένως εταυτίζεται καθαρά με τον Αρχιεπίσκοπο. Σήμερα δεν ξέρω, εσκεύασε παραπάνω από ό,τι πρέπει, ταυτίζεται διαφορετικά. Εγώ θα τον ερωτήσω κάτι. Τον άκουσα που είπε για τις καταγγελίες και η Τουρκία με, ξέρω εγώ, σαν αστυνομική, ξέρω εγώ. Εμείς καταγγείλαμε στην Αγγλία ότι η ελληνική χούντα, αυτά είναι τα λόγια του Αρχιεπισκόπου που είπε όταν πήγε στην Αγγλία, η ελληνική χούντα έκαμε πραξικόπημα στην Κύπρο και καλών εθεγγύτριες δυνάμεις να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την τάξη. Λοιπόν, και ρωτώ εγώ, αφού η Χούντα ήταν εδώ που έκαμε το πραξικόπημα, η Αγγλία ήταν εδώ με τις βάσεις της, με τα αεροπλάνα της, με τα τεθωρακισμένα της, με τα πάντα της. Η μόνη που δεν ήταν εδώ ήταν μόνο η Τουρκία που είχε, ξέρω εγώ, 300 στρατιώτες. Ποιον εγκαλούσε να έρθει ο Αρχιεπίσκοπος? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάποιο σχόλιο να απαντήσετε. Ο κόσμος βεβαίως με τις ερωτήσεις του προσπαθεί να φέρει στην κατανόησή του κάτι που είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σήμαντο και πολύ διάστατο. Δεν είναι απλό το βιβλίο. Μια γενική παρατήρηση, δεν είμαστε οπαδοί, ξέρεις, οπαδός του Μακαρίου, οπαδός του Γρήπα. Αλλά ψάχνουμε. Είναι καλό να δώσετε τον ορισμό. Μπορεί να δεν είμαστε οπαδοί. Είναι με σεβασμό που αγγίζετε αυτές τις προσωπικότητες, έτσι κι αλλιώς. Εγώ δηλαδή, και στο βιβλίο μου, ένας και θα το διαβάσει. Εγώ αυτό διάβασα. Δεν είχε ούτε χαρακτηρισμούς. Ναι.
Απλώς προσπαθώ να τον ερμηνεύσω τον Μακαρίων υπό τις συνθήκες. Και με τα καλά και με τα κακά είναι... και με όλα. Εγώ αισθάνομαι ότι κάποιος που είναι μακαριακός, όταν διαβάσει το βιβλίο, θα πει καλά τα χειριστήκε. Και κάποιος που είναι κληρητικός, θα πει πολύ καλά τα χειριστήκε. Δεν είναι το βιβλίο τοποθετημένο. Ήταν απέναντι ο Μακάριος από τον Κληρίδη. Και ο Κληρίδης από τον Μακάριο. Πάμε και σε αυτό το κεφάλαιο και μετά να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοιτάξτε, οι συνθήκες τους έφεραν απέναντι. Ο Κληρίδης ήθελε να χειριστεί τα πράγματα με μια γρήγορη διευθέτηση και πίστευε ότι το χρόνος θα εμπεδώσει τα τελεσμένα και ότι κάθε μέρα που περνά θα είναι χειρότερη. Το πιο καλό για τη χώρα, για τον τόπο, ήταν μια γρήγορη λύση πριν εδρεωθούν τα τελεσμένα. Από αυτόν ονομάστηκε η ρεαλιστική σχολή. Ναι. Ο Μακάριος ήταν ο παδός αυτό που είπε ο μακροχρόνιος αγώνας. Στην αρχή το είπε, μετά το ανέρεσε. Και ο μακροχρόνιος αγώνας ήταν μια. Και η διεθνοποίηση. Η διεθνοποίηση ήταν οι συμμαχίες με τους Σοβιετικούς, τους αδέσμευτους αυτούς. Ήταν μια πολιτική στην οποία τον επαρότρινε η Σοβιετική Ένωση. Απάνω στην οποία πέτυχε με το ψήφισμα. Εφάνηκε αποτυχία από το ψήφισμα 32-12. Σε όλα τα ψήφισματα. Ναι. Δεν πήραμε κάποιο ψήφισμα που μπορούμε να πούμε ότι. Ναι. Δεν πετύχαμε. Έλεγαν του Μακάριου διεθνοποίηση κλπ. Όταν πήγαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στο Γενική Συνέλευση, νύπτανε τα σχήρα του. Είπατε ούτε η Ελλάδα δεν ψήφισε το καταδικαστικό για την εισβολή. Το πρώτο, το ναι. 32-12, το δικό μας το ψήφισμα τη Κύπρου δεν το υποστήριξε κανένας. Μόνο η Κύπρος. Και το απεσύραμε στο τέλος. Το αποσύραμε και μετά ήρθε ομόφωνα το 32-12. Υπήρξε μια σύγκρουση του Μακαρίου με τον Κληρίδη. Με τον Κληρίδη. Όμως μέσα από τις συνομιλίες, κάποιο ελευκό χαρτί που διαχειρίστηκε. Κοιτάξτε, εγώ περιγράφω σε μεγάλη έκταση και τα μεγάλα γεγονότα των συμφωνιών της Βιέννης που οδηγήσαν στην παράτηση του Κληρίδη, το τι ακολούθησε, η ρήξη του Μακαρίου, πώς δημιουργήθηκαν τα κόμματα και γίνανε εκλογές του 1976 σε εκείνο το διχαστικό το κλίμα. Αυτά είναι ολόκληρα κεφάλαια μέσα στο βιβλίο. Αλλά στο τέλος του βίου του, η αλήθεια είναι ότι ο Μακάριος έκανε μια μεγάλη στροφή και υιοθέτησε τη γραμμή Κληρίδη και στο Εθνικό Συμβούλιο και στην πράξη που έδωσε και το χάρτη για τη Διζωνική Νομοσπονδία και είχε προκρίνει για τον Κληρίδη να είναι ο διάδοχος του. Αλλά τον πρόλαβε... Μάρτυρες Χριστοφίδη και Σουλιώτη. Ναι, υπάρχει μαρτυρικών υλικών ότι βασικά προκρίνει τον Κληρίδη, αλλά τον πρόλαβε ο θάνατος και για να ξέρετε ο Σπύρος Κυπριανού θα φεύγει από την Κύπρο να πάει μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη σε ζήτημα ημερών που ήταν πρόεδρος της Βουλής. Και όταν πέθυνε ο Μακάριος έγινε προεδρεύον της Δημοκρατίας, μετά πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε προεδρεύον για 6 μήνες και μετά να γίνουν εκλογές και τελικά κυβέρνησε την Κύπρο για 10,5 χρόνια. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν, εμένα τώρα να κάνουμε και αυτό το κεφάλαιο για να πάμε διαφημίσεις. Εμένα τώρα μου δημιουργούσε πάντα πολλά ερωτηματικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και δεν ήθελα να μας πείτε μέσα από το βιβλίο σας και τη δική σας διαδρομή αυτό που είναι το δικό σας συμπέρασμα. Γύρω από το... Να σας πω. Την δική του συμμετοχή δηλαδή, ή μη συμμετοχή. Ο Καραμαλής δεν είχε καμιά ανάμειξη στα γεγονότα του 1974 και τα διάφορα που το λέουν ότι συνεργάστηκε με τον Μακάριο για να κάνουν το πραξικόπημα για να ρίξουν τη Χούντα είναι θεωρίες. Που ο καθένας που έχει μια ευθύνη για ένα μεγάλο γεγονός ψάχνει έναν άλλο. Mm-hmm. Και αυτός είναι και ο κύριος λόγος για το πόσο πήρε διαστάσεις αυτόν με τον ΝΑΤΟ και τη συνωμοσία του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων κλπ. Εάν ο Μακάριος έκανε κακούς χειρισμούς και κακές εκτιμήσεις, εάν είναι η ΝΑΤΟΙΚΗ συνωμοσία, είναι βολικό. Εάν η αριστερά που ήταν τοποθετημένη σε έναν ιδεολογικό χώρο, το ΝΑΤΟ είναι ο ένοχος, είναι βολικό. Εάν οι πραξικοπηματίες οι οποίοι λέουν ότι είναι μεγαλύτερο παιχνίδι, είναι στα μικρά ψάρια. Τι ψάχνετε, εμείς τώρα το παιχνίδι είναι τεράστιο που παίζεται σε αυτό το επίπεδο. Και εκεί βάζουν και τον Καραμαλή και τον Βασιλιάν και τον έναν και τον άλλο. Οπότε ο καθένας προσπαθώντας να βγάλει την ουρά του απ' έξω, βρίσκει κάποιον εκεί να τον. Μα γιατί το λέτε αυτό, και εσείς που λέτε ότι είναι οι Σοβιετικοί που έχουν μια τεράστια ευθύνη, θα μπορούσε κανείς να έλεγε να αντέτασε ότι είναι βολικό να λέμε ότι είναι οι Σοβιετικοί. Η ουσία είναι να δούμε τα πράγματα. Ενώ γιατί το ΝΑΤΟ ήταν εύκολο το ΝΑΤΟ να στοχοποιηθεί. Διότι ήταν μια χώρα του ΝΑΤΟ, τα είπαμε στην αρχή. Ήταν και η μία χώρα του ΝΑΤΟ και η άλλη του ΝΑΤΟ. Ναι, είπατε πώς δημιουργήθηκε. Ναι, ήταν πολύ εύκολο και τον καθένα από τους πρωταγωνιστές είχε μια διέξοδο μέσω αυτού. Αλλά ο Καραμαλής δεν είχε καμιά σχέση. Ήρθε ο Καραμαλής
Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός, υπήρξε μια διαβούλευση με τους Αμερικάνους οπωσδήποτε. Mm-hmm. Όταν θα πέφτει η Χούντα, mm-hmm. θα βάζει τον πρωθυπουργό τον Κανελόπουλο. Και στα ξαφνικά ο Αβέροφ έκανε ένα μικρό πραξικόπημα και έφερε τον Καραμαλή. Που δεν είχε ο Κανελόπουλος ήταν ο πρωθυπουργός που ανέτρεψε mm-hmm. η Χούντα. Και εγώ το γράφω στο βιβλίο μου mm-hmm. ότι βρίσκω τον Κίσιγκερ τις 16 Ιουλίου να λέει ότι αν όταν θα πέσει η Χούντα, διότι το περίμενε ότι θα πέσει, θα φέρουμε τον Καραμαλή. Mm-hmm. Γιατί τον Καραμαλή? Διότι ήταν φιλοδυτικός, μετριοπαθής και θέλει να διαχειριστεί τα πράγματα με ήπιον τρόπο, να μην πάει σε ρήξη και σύγκρουση με την Τουρκία. Αυτό τον βόλευε. Και επέλεξε. Αυτό ήθελαν και οι ΗΠΑ. Αυτό ήθελαν οι Αμερικάνοι. Ναι. Και ήρθε ο Καραμαλής. Αλλά ούτε οι στρατιωτικοί στην Ελλάδα, οι οποίοι είχαν ήδη την ευθύνη που χάσανε την Κύπρο, δεν ήθελαν να ρισκάρουν να χάσουν και ένα κομμάτι της Ελλάδας. Αυτό με τίποτα. Με τίποτα. Αποδείχτηκε. Οπότε τον τρόπο αυτό, που διαχειριστήκαν εδώ το. Ακόμα και ο Ιωαννίδης, ο οποίος έλεγε να σηκώσουμε ένα αεροπλάνο, να πω σε πόρο. Ήταν μπλόφα στο τέλος. Έλεγε να το κάνουμε για να τους εκβιάσουμε, αλλά κανείς δεν είχε τα κότσα να πάει σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν θα χάνουν φοβόν τους, αν θα χάσουν και ένα κομμάτι της Ελλάδας. Απειλεί το η Ρόδος, απειλούν τα ανοιχτά πρωτανησιά. Και τα νησιά και οι Θράκοι και δεν ξέρεις τι διαστάσεις θα... Και δίχως άλλο και το ΝΑΤΟ θα έπαιρνε. Τώρα ο Καραμαλής από τη στιγμή που γύρισε, προσπάθησε να σταθεροποιήσει την κατάσταση, να εδραιωθεί ο ίδιος. Και όταν ήρθαν οι Εγγλέζοι για να κάνουν πρωτοβουλία να λύσουν το Κυπριακό, αμέσως μετά το δεύτερο Ατήλα, οι Εγγλέζοι προσπάθησαν να κάνουν μια τρίτη Γενέβη. Να γίνει πρώτη Γενέβη, δεύτερη Γενέβη. Θα κάνουν μια τρίτη για να το λύσουν. Ο Καραμαλής δεν συνεργαζόταν. Διότι τον Νοέμβριο θα είχαν εκλογές και δεν ήθελε να χρεωθεί την ευθύνη. Και έλεγε: εγώ δεν συζητώ, περίμενα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Όταν έκαμε εκλογές ο Καραμαλής και κέρδισε με 50% και είχε αυτόνομη κυβέρνηση, πήγε στους Αμερικάνους και τους είπε: να βρούμε λύση του Κυπριακού με ομοσπονδία, με μια ζώνη. Πρέπει να λυθεί, να τελειώνουμε. Εγώ είμαι έτοιμος. Ήθελε να το λύσει με αυτόν τον τρόπο. Όμως όταν αντιδρούσε ο Μακάριος και δεν ήθελε να συγκρουστεί με τον Μακάριο και ο Καραμαλής αποφάσισε και το γράφω στο βιβλίο μου, έχω ντοκουμέντα που λέει εμένα εγώ δεν ασχολούμαι. Πήγαιναν οι Αμερικάνοι, λέει, πήγαινε στον Μακάριο. Εγώ δεν θέλω να ξέρω. Οπότε ο Καραμαλής έκανε βήμα πίσω και άφησε, λέει, άστε τον χρόνο, άστε τους μόνους τους Κύπριους και είναι εκεί που γεννήθηκε το δόγμα. Η Κύπρος αποφασίζει και η Αθήνα συμπαρίσταται. Ευθύνη του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ή γενικότερα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που ασχολείστε στο βιβλίο σας, είναι καλά να βλέπουμε τα πράγματα, όπως είπατε, να σας πω κάτι που γράφω, που γράφω στο συμπέρασμα του βιβλίου. Η Κύπρος, από την Κύπρο πέρασαν πολλοί κατακτήτες στους αιώνες. Έρχονταν και παρέρχονταν. Δεν άλλαζε κάτι. Ο κόσμος στις δουλειές του, στα σπίτια του, στα αυτά του, ο πληθυσμός εδώ. Απλώς άλλαζε ο επισκέπτης, ο εμβολέας. Ναι, άλλαζε ο κατακτήτης. Η περίπτωση της τουρκικής εισβολής είναι τρομερή, διότι είναι η πρώτη φορά που άλλαξε η πληθυσμιακή δομή. Πονάει πολύ, κύριε Δημήτρη. Έφυγε ο κόσμος. Εδώ, σας πω ένα παράδειγμα, τον Πέλλα πάει, σας πω. Αιώνες των αιώνων ήταν γενιές εκεί, ο κόσμος. Μια παράδοση, κόσμος. Ιστορία αυτή. Αυτό το πράγμα δεν κόπηκε ποτέ από κανέναν κατακτήτη. Κόπηκε το 1974. Ένα παράδειγμα, το Πέλλα και όλα τα άλλα τα χωριά. Κόπηκε αυτό ο ιστός που έδαινε τον ελληνικό πληθυσμό με το παρελθόν του. Για πρώτη φορά. Αυτό είναι τρομερό. Λοιπόν, αυτή η αλλαγή, η τραγική, συνέβη επί ανεξαρτησίας και επί διακυβέρνησης από την ελληνική κυπριακή κοινότητα. Δηλαδή, εμείς κυβερνούσαμε τη χώρα το 1974 όταν έγινε αυτό το κακό. Εκ των πραγμάτων, είναι συζητήσιμο σε ποιο βαθμό υπάρχει μερίδιο ευθύνης. Το αμφιβάλλουμε. Αναμφισβήτητα. Υπάρχει μερίδιο ευθύνης. Αυτό το μερίδιο ευθύνης, όχι μόνο δεν το έχουμε αναλάβει, δεν το έχουμε καν αναγνωρίσει. Και αυτό μας εμποδίζει το να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, να δούμε τι σώζουμε από εδώ και μπρος. Πείτε μου λίγο για το μερίδιο ευθύνης. Ας αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά? Δηλαδή, είδαμε τον Μακάριο να στρέφεται στη Σοβιετική Ένωση. Εννοείται για μετά το 1974. Πριν.
πριν, μετά, η περίοδος μετά, περιγράφεται. Επειδή είναι μεγάλες οι περιπτώσεις. Την περίοδο περιγράφεται. Είδαμε τον Μακάριο να στρέφεται στη Σοβιετική Ένωση, να προσπαθεί να, κάνει, να φέρει το διεθνές ενδιαφέρον μέσα εκ των υστέρων δεν μπορούμε από τον ΟΗΕ κτλ. Ναι, κοιτάξτε, εκ των υστέρων, εμείς τώρα κρίνουμε και με λίγη ασφάλεια εκ των υστέρων. Ναι, το δεχόμαστε αυτό. Δίχως άλλο ήταν πατριώτης, δίχως άλλο αγαπούσε την Κύπρο, δίχως άλλο έκανε το καλύτερο που μπορούσε ο άνθρωπος μέσα από τις δυνάμεις του. Ανεξάρτητα όμως με το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ή όχι, τι λάθη ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας ο δικός μας. Εγώ πιστεύω ότι λέγοντας ότι τώρα μπορεί να πούμε ότι αν έκαμνε τον, αν έκαμνε το άλλο, αν έκαμνε εκείνο, αν υπέγραφε, αν δεχόταν, μα δεν ήταν εύκολο για έναν το 1975 να υπογράψει. Άσε τώρα που έχουν περάσει 40 χρόνια και λέμε, μα τι κερδίσαμε, ήρθαν οι έπικοι, έγινε τον, έγινε τον. Ο Κλειρίδης όμως το είχε δει αυτό το πράγμα. Ο Κλειρίδης το είδε και είπε, εγώ θα αναλάβω την ευθύνη και το είπε πολλές φορές, εγώ θα θυσιαστώ, το είπε. Ναι. Και ιδιωτικά στα έγγραφα και δημόσια. Θα αναλάμβανε. Εγώ θα αναλάβω την ευθύνη και θα θυσιαστώ, θα χαθώ πολιτικά. Τον Νοέμβριο του 1974 πήγε στο Λονδίνο και βρήκε τον Μακάριο και του είπε, Μακαριώτατε, εσύ είσαι εθνάρχης, είσαι ταυτισμένος, δεν μπορείς να κάνεις αυτόν τον συμβιβασμό, θα τον κάνω εγώ, άσε με να την κάνω εγώ και εγώ θα έχω την ευθύνη. Αλλά ο Μακάριος δεν του έδωσε τη συγκατάθεση του και γύρισε ο Μακάριος να διαχειριστεί την κατάσταση. Ο Μακάριος ήθελε να δοκιμάσει αυτούς τους μακροχρόνιους, το αυτοδιοθνοποιήσεις, τις αυτές κλπ. Αφού τα δοκίμασε και δεν ότι δεν πάει πουθενά το πράγμα, έκαμε στροφή στο ρεαλισμό. Αλλά την ώρα που έκαμε τη στροφή στο ρεαλισμό, έφυγε, στο ότι κάτι πρέπει έφυγε να γίνει, έφυγε πέθανε από τη ζωή. Οπότε η ευθύνη, ας πούμε, είναι και αυτής της περίοδου και εκείνης της περίοδου και της σημερινής περίοδου είναι ότι ο ηγέτης πρέπει να αναγνωρίζει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Δηλαδή υπήρχε μια πραγματικότητα το 60-74. Ότι υπάρχουν αυτές οι γεωπολιτικές ισορροπίες, υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα, υπάρχουν αυτές οι μεγάλες χώρες, υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κάνω το καλύτερο για να επιβιώσω και να κερδίσω για τον λαό μου και τη χώρα. Γιατί δεν πάτησε περισσότερο στον Αγγλοαμερικανό. Διότι είχε την ψευδέστηση. Έχει μια καταπληκτική συνέντευξη ο Μακάριος, η πιο συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε ποτέ. Στην Οριάννα Φαλάτσι, ναι, τον Νοέμβριο του 1974, και λέει, της λέει και με έναν πολύ παραστατικό τρόπο, ότι το έχω το απόσπασμα στο βιβλίο μου, που τη λέει ότι εμένα μου άρεσε να κρυμνοβατώ, και, αλλά έξερα που να σταματήσω, λέει, και δεν έπεφτα ποτέ, έφτανα στο άκρο και έκανα το βήμα πίσω. Το τραγικό ποιον είναι, όταν έδινε αυτή τη συνέντευξη ήταν ήδη στο παράθυρο. Αλλά ακόμα και τότε δεν το είχε καταλάβει. Άρα, είχε αυτή την. Είχε μια μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι θα μπορούσε, ναι, να τα κάνει τα πάντα. Ναι, είχε με τους τακτικισμούς. Υπερεκτιμούσε, αν υπερεκτιμούσε, ναι, τις δυνατότητες. Την Κύπρο, τον την εαυτό Κύπρο, του, την επιρροή. Στην, ναι, εισαγωγή μου προσπαθώ να ερμηνεύσω το πλαίσιο της εποχής. Και πώς, ας πούμε. Και λέω ότι ο Μακάριος είχε την εντύπωση, επειδή αυτόν λειτουργήσε από το 60 μέχρι το 1974, ότι μπορούσε με την πολιτική του και τις πράξεις του να τον προσετερίζονται μεγάλες δυνάμεις και μέσα από αυτό να επιβιώνει και ο χρόνος θα δώσει τις λύσεις υπέρ του. Και εγώ λέω ότι αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Μακάριος και ήταν το μοιραίο λάθος ήταν ότι σε αυτόν τον ανταγωνισμό των γιγάντων μιλούμε στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Αυτό που γίνεται τώρα με την Ουκρανία αν είναι τίποτα σε σύγκριση με το τι ίσχυε τότε. Ότι στη Μεσόγειο ήταν ο μεγαλύτερος ναυτικός ανταγωνισμός στην ιστορία μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήλον της Έρηδος τότε και για τους δύο ήταν η Τουρκία. Οπότε όταν έγινε το πραξικόπημα χωρίς συμμετοχή των δύο, οι δύο μεγάλες δυνάμεις έστρεψαν την προσοχή τους προς την Τουρκία. Οπότε ο Μακάριος έμεινε μετέωρος. Δίχως κανένα. Μόνος του. Να. Και εκεί ήταν η πραγματικότητα. Ήταν γυμνός πλέον. Και εκεί έψαχνε απελπισμένα συμμάχους και ήταν όλες αυτές οι κινήσεις πανικού που πήγε στους Εγγλέζους, πήγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πήγε στους αδέσμευτους, να κάνουμε προσφυγές, άλλες προσφυγές, αυτά, να δοκιμάσουμε το ένα. Ήταν κινήσεις όλα αυτά. Ήταν κινήσεις πανικού και απελπισίας. Και μας εξηγείτε κιόλας πώς βρεθήκαμε στον επικισμό, μας εξηγείτε κιόλας πώς βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, το βιβλίο είναι πολύ. Άνευ προηγουμένου, έχουμε ζήσει μία εισβολή της χώρας μας, του μισού σχεδόν της χώρας μας και να μην καταδικαστεί ως τέτοια διεθνώς. Εγώ περιγράφω και πώς έγινε ο επικισμός, πώς έγινε η εκδίωξη των εγκλωβισμένων, πώς διαμορφώθηκε το status quo. Δηλαδή δεν είναι
Ένα βιβλίο είναι λίγο τραυματικές οι εμπειρίες μου εμένα προσωπικά και υποθέτω όλων, και τον, και τον, και τον αναγνωστό θέλει λίγη δύναμη να το, ναι, να το τελειώσει κανείς. Είναι ενδιαφέρον όμως να αλλά διαβάζει δεν κήξουμε τις πληγές, ναι, αν δεν δούμε την πραγματικότητα και ζούμε με τις ψευδεστήσεις, δεν θα βγούμε από αυτόν το λουκί. Λέω να πάμε διαφημίσεις, τις έχουμε προαναγγείλει άλλωστε και θα έρθουμε πίσω, θα επιστρέψουμε με τηλεφωνήματα, μακάρι Δρουσότη, να δούμε επιστρέφοντας πίσω ή τώρα, αν θέλετε, ένα μικρό βιογραφικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για σας. Μείνετε μαζί μας, θα πάρουμε ερωτήσεις και θα συζητήσουμε περισσότερα όλα αυτά που εμένα προσωπικά θεωρώ ότι είναι αυτό και το οικονομικό έγκλημα τώρα. Είναι οι δύο πυλώνες. Δεν υπάρχει σύγκριση του τότε με το οικονομικό. Το οικονομικό θα το περάσουμε ένα, δύο, τρία χρόνια. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Εκείνο ήταν μια εθνική καταστροφή, μια αναστρέψη. Η οικονομία θα τη χτίσουμε, θα υποφέρουμε. Υπάρχει σύγκριση από πλευράς λαθών, δηλαδή μετά από 40 χρόνια κάποιοι θα κάνουν. Κοίταξε, μπορεί να συγκρίνεις τις νοοτροπίες, τον τρόπο που λειτουργούμε, την έλλειψη προγραμματισμού. Μπορεί να είναι. Κύριε Δρουσότη, να σας πω πώς το βίωσα εγώ τώρα εντελώς αυθόρμητα και εντελώς. Η εισβολή με πλήγωσε και με πληγώνει ακόμα και νομίζω θα περάσω γενιές και θα είμαστε πληγωμένοι από την εισβολή. Εμείς που ζήσαμε τον αέρα της Κερίνιας και του Βαροσού και του Ριζοκάρπασου και της Μόρφου, προσκυνούμε τα χώματα να πάμε πίσω και το ζείτε κι εσείς και το ζει όλη η Κύπρος. Το οικονομικό έγκλημα ήταν μια εισβολή εκ των έσω. Εγώ αυτό έχω ζήσει και αυτό έχω καταλάβει. Εκ των έσω. Και αυτό με πονάει ακόμα πιο πολύ με αυτή την έννοια. Okay, εντάξει, ήταν κάτι συγκλονιστικό που έγινε, αλλά είναι δύο διαφορετικά. Είναι δύο διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Το ένα είναι μη αναστρέψιμο, το άλλο έχει επιπτώσεις, έχει συνέπειες, αλλά μπορούμε να πάμε παραπέρα, να επανέλθουμε. Λέτε. Μακάρι. Λοιπόν, επανερχόμαστε για να πάρουμε ερωτήσεις για το βιβλίο σας. Μείνετε μαζί μας. Σπούδασε δημοσιογραφία και φωτογραφία στο Λονδίνο, παρόλα αυτά η δημοσιογραφία και η έρευνα τον έχουν κερδίσει. Ο λόγος για τον Μακάριο Δρουσότη, ο οποίος δημοσιογραφεί για 25 χρόνια σε εφημερίδες, τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας. Σε αρκετές περιπτώσεις στην πορεία του στην έντυπη δημοσιογραφία υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης. Έτσι, είχε το χρόνο να ασχοληθεί με την ιστορική έρευνα και βασιζόμενος στα πορίσματά του, εξέδωσε μία σειρά βιβλίων με θέμα τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία και το κυπριακό. Το 2005 εκδόθηκε το βιβλίο του με τίτλο «Η πρώτη διχοτόμηση», ένα βιβλίο που αφορά την περίοδο του 1963-64 και τα γεγονότα της. Στο επίκεντρο του βιβλίου του βρέθηκαν οι διακοινωτικές ταραχές, η προσπάθεια των Τουρκοκυπρίων για ίδρυση τουρκικού κράτους και η κατάρρευση των συμφωνιών Ζυρίχης. Πρόκειται για ένα βιβλίο που επεδίωξε να ερμηνεύσει την τότε συμπεριφορά Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον, που κυκλοφόρησε επίσης και στα αγγλικά. 4 χρόνια μετά, το 2009, κυκλοφόρησε στα αγγλικά το βιβλίο «Cyprus, 1974, The Greek Coup and the Turkish Invasion», ένα βιβλίο που αναφέρεται στη δράση της ΕΟΚΑ Β και στην εισβολή του 1974. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί επίσης και το βιβλίο του «Δύο απόπειρες και μία δολοφονία», που πραγματεύεται τη σχέση Χούντας Κύπρου κατά τη χρονική περίοδο 1967-1970. Το 2010 ο δημοσιογράφος ερευνητής Μακάριος Δρουσότης επανέρχεται και κυκλοφορεί το βιβλίο «Η μεγάλη ιδέα της μικρής Χούντας», όπου για άλλη μια φορά φέρνει στην επιφάνεια το κεφάλαιο ΕΟΚΑ Β και το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Πρόκειται για μια συνέχεια του βιβλίου «Δύο απόπειρες και μια δολοφονία». Αυτό το μήνα κυκλοφορεί άλλο ένα βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη με επίκεντρο όπως πάντα την Κύπρο. Είναι ένα βιβλίο που πραγματεύεται την Κύπρο του 1974 μέχρι και το 1977. Τίτλος του βιβλίου αυτή τη φορά «Η εισβολή και οι μεγάλες δυνάμεις». Αυτό λοιπόν το βιβλίο «Η εισβολή και οι μεγάλες δυνάμεις Κύπρος 1974»
ως 1977 κυκλοφορεί, να πούμε στον κόσμο, γιατί έχουμε ερωτήσεις. Ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσει εντός της εβδομάδας. Αυτή τη βδομάδα που μπαίνει. Που μπαίνει, ναι. Λοιπόν, και θα γίνει μια παρουσίαση. Θα γίνει η παρουσίαση την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Γαλλιπόλεως. Ωραία. Θα πάρω δύο ερωτήσεις και να προχωρήσουμε λίγο στο ρόλο της Μεγάλης Βρετανίας που τον αφήσαμε λίγο πίσω. Πήραμε μια γεύση έτσι κι αλλιώς. Κύριε Γεωργίου μου, πολύ σύντομα η ερώτησή σας. Παρακαλώ. Ναι, προλάβατε. Δυστυχώς μία νουραγκέ, ο κύριος Δρουσιώτης, μίλουσε για τον το ρόλο της Ρωσίας και τώρα μόλις εσείς, αγαπητή Ρίτα, είπετε για τον ρόλο της Αγγλίας. Αλλά να προσθέσετε για τον ρόλο των Αμερικανών. Κύριε Δρουσιώτη, είδα και δικό σας. Για μένα, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία για την Κύπρο. Για μένα το πιο εμπεριστατωμένο, και έγινε και μαρτυρία του κ. Δρουσιώτη, με στοιχεία από το State Department Foreign Office, κύριε Δρουσιώτη, Cyprus Conspiracy, America Espionage and Turkey Invasion. Δεν λέει Russian Invasion. Σας λέει τίποτε? Παρακαλώ τον κόσμο, παρακαλώ όλους τους ακροατές να διαβάσουν αυτό και ας μην διαβάσουν το βιβλίο του κ. Δρουσιώτη. Αυτό που κάνετε είναι αγένεια. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε τόσο αγενείς. Εμείς προσκαλούμε ένα συγγραφέα. Ο κόσμος είναι ελεύθερος να το διαβάσει ή να μην το διαβάσει ή να το διαβάσει και να το απορρίψει. Όπως επίσης παρουσιάζουμε οποιοδήποτε το βιβλίο θελήσει να παρουσιαστεί εδώ στο ΡΙΚ. Λοιπόν, αυτό που κάνετε είναι προπαγάνδα. Να λέτε για κάποιον, καλό να μην διαβαστεί. Είναι μια άλλη εισήγηση, καλώς κάνετε που την θέτετε, να διαβάσει αυτό το Cyprus Conspiracy, όπως είπατε, σχετικά με το ΝΑΤΟ, αν κατάλαβα καλά, και την τουρκική εισβολή. Τελεία. Και μόνο που είπατε μην κάνετε αυτό και καλέσατε τον κόσμο, έχετε αυτοχαρακτηριστεί. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Στυλιανού. Ναι. Κυρία Αλίτα μου, μ' ακούς? Σας ακούμε. Βεβαίως σας ακούμε. Κυρία Λίτα μου, εγώ μόνο μια κουβέντα θα πω στον κύριο Δρουσιώτη. Τι έκανε ο Γρίβας και ο Μαθάνιος για αυτόν τον λαό της Κύπρου? Και υπάρχουν τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Η Τουρκία επέμπηκε και πήρε, ετούρκεψε την μισή Κύπρο. Οι δύο εγκύτριες δυνάμεις, πού είναι η Λίτα μου, Χρυσή μου και κύριε Δρουσιώτη μου? Σε παρακαλώ, δώσ' μου μια απάντηση καθαρή και απλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που σας ενόχλησα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η απάντησή σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού. Θέλετε κάτι να πείτε απάνω σε αυτό? Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Εγώ θα πω του κόσμου να διαβάζει όλα τα βιβλία και να κρίνει. Ναι. Γρίβας και Μακάριος, είπε ο άνθρωπος. Αν θέλετε τα να είπαμε, πέρασμα. Πολλές φορές να μην ανοίξουμε άλλες περιόδους. Έχετε δώσει και βιβλία πάνω ναι, σε τα έχω αυτό πει, και... απλώς να μην αλλάξουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον με την αφορμή την ερώτηση, την ερώτηση του τηλεθεατή, επειδή είπατε να πούμε και για τον ρόλο της Βρετανίας. Ας πάμε εκεί. Η μόνη χώρα. Ήταν εγκύτρια δύναμη και η Μεγάλη Βρετανία. Εγώ σας λέω ότι εν πλήρη συνειδήση, από ό,τι σας έχω διαβάσει, ειδικά τώρα, η μόνη χώρα που προσπάθησε με νύχια και με δόντια να μην γίνει εισβολή στην Κύπρο. Υπάρχει πολύ λοιπόν και δεν ρωτώμε γιατί τόσο καιρό δεν βγήκε στην επιφάνεια. Και έκαμε και σχέδια ακόμη και για να εμπλακεί με πόλεμο στην Κύπρο. Ήταν η Βρετανία. Αυτό το περίφημο Διέρη και Βασίλευε που είναι αυτοί που φημολογείται ότι έσπηραν τη διχό. Εγώ μιλώ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Να μην πούμε σε άλλες περίοδες. Για τη συγκεκριμένη περίοδο 1974-1977, όταν ο Μακάριος πήγε στο Λονδίνο και είδε τους Εγγλέζους, οι Εγγλέζοι επικοινωνήσαν με τον Κίσιγκερ και είπαν ότι η μόνη λύση που πρέπει να γίνει τώρα, άμεσα, είναι να φύγει ο Σαμψόν από την εξουσία, να φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί και να αποκατασταθεί ο Μακάριος στην εξουσία. Με επιμονή. Και προειδοποιούσαν τους Αμερικάνους ότι θα περιπλέξουν την κατάσταση με το ΝΑΤΟ εάν ανεχτούν τουρκική εισβολή. Ο Κάλαχαν έκαμε μάχες. Υπάρχει ολόκληρη αλληλογραφία, υπάρχουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Έχω πολλά στοιχεία στο βιβλίο μου το ότι πόση προσπάθεια κατέβαλε ο Κάλαχαν για να παρεμποδίσει την τουρκική εισβολή μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, ένα από τα παράπονα του Κάλαχαν, θα το συναντήσετε, όταν του έλεγαν κάτι οι Τούρκοι στις επόμενες περιόδους, έλεγε: εγώ δεν σας εμπιστεύομαι, διότι 6 ώρες πριν την απόβαση με διαβεβαιώνατε ότι δεν θα γίνει εισβολή.
Και γιατί έγινε αυτή η εισβολή τελικά, κύριε Δρουσιώτη, γιατί δεν την εμπόδισαν, γιατί δεν τα κατάφεραν να την εμπόδισαν. Οι Εγγλέζοι προσπάθησαν, ήθελαν μαζί με τους Αμερικάνους να παρέμβουν. Ο Κίσιγκερ, για τους λόγους που εξηγήσαμε, που εξηγούνται αξιαντιλητικά στο βιβλίο, ο Κίσιγκερ δεν σχέδιασε την εισβολή. Ανέχθηκε την εισβολή διότι ιεράρχησε. Έχω ένα περικοπή στο βιβλίο που λέει στους συνεργάτες του που τους μάζεψε και τους λέει: πέστε μου εσείς τι θα κερδίσω αν αύριο γίνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τι θα κερδίσω από την Ελλάδα και τι θα κερδίσω από την Τουρκία. Έτσι μπαίνουν τα ζητήματα κάτω. Δηλαδή ο καθένας σήμερα στη ζωή, στην πραγματικότητα, στην αυτή, οι χώρες, εμείς τώρα που έχουμε την κρίση με την Ουκρανία, τι λέμε, μα τα κεφάλαια μας, καλές οι κυρώσεις, αλλά τα κεφάλαια μας, έτσι που σκεφτούμε, δικαίως. Ναι, το φαίνεται πιο κοντά σε εμάς. Ναι, δηλαδή δεν έτσι που σκεφτούν τα κράτη. Βεβαίως. Καλά εμείς, τι επιπτώσεις θα έχουμε από αυτό το πράγμα. Έτσι σκέφτονται, φαντάζομαι μάλλον μια υπερδύναμη. Οπότε αξιολόγησε ο Κίσιγκερ ότι δεν μπορώ να συγκρουστώ με την Τουρκία και ανέχτηκε την εισβολή. Εκ των υστέρων είπε ότι έκανα λάθος. Και είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο του σφάλμα διπλωματικών η διαχείριση και εξηγήσαμε γιατί το είπε. Όμως, εάν έχουμε μια πικρία με το Kissinger συγκεκριμένα για το ότι ανέχθηκε την τουρκική εισβολή, δεν μπορούμε να την έχουμε αυτή την πικρία με τον Κάλαχαν. Και αν διαβάσει τα πρακτικά των συνομιλιών της Γενέβης που έγινα ή και μετά, ο Κάλαχαν, μετά τη δεύτερο γύρο της εισβολής, έκανε ξανά προσπάθεια να τους πάρει στη Γενέβη και να βρουν μια συμφωνία. Αλλά ο Κίσιγκερ έλεγε, το δόγμα του Κίσιγκερ, ας τους να καταλάβουν τι έγινε και να έρθουν αυτοί να μας βρουν εμάς, σαν τρίτους φίλους, να τους λύσουμε το πρόβλημα. Και τον αποθάρρυνε. Και η Βρετανία πήρε την απόφαση τότε, ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με το Κυπριακό και μάλιστα πήραν και απόφαση να κλείσουν και τις Βρετανικές βάσεις. Πολλοί λένε έγινε εισβολή για τις βάσεις. Πήραν απόφαση να κλείσουν τις βάσεις και παρενέβηκε ο Κίσιγκερ και έκαμε μετάλλινη υποχώρηση η Αγγλία και είπε: εντάξει, θα μειώσω την παρουσία τους και ο στρατηγικών προσωπικών. Και αν θυμάστε, η παγή το 75, 76, 77 υπήρξε ραγδαία μείωση του προσωπικού των βάσεων στην Κύπρο. Ποιος κέρδισε, ναι. Ένας από τους. Αν πάτε στο 74, 75, 76, θα δείτε ότι όλη η συζήτηση γίνεται στη βάση ότι έγινε η εισβολή από τον ΝΑΤΟ για να γίνει αβήθηση των αεροπλανοφόρων η Κύπρος. Το αβήθηση των αεροπλανοφόρων για την Κύπρο, παρεμπιπτόντως πριν κανένα μήνα άκουσε έναν Κύπριο πολιτικό που το επανέλαβε πριν ένα μήνα. Τη φράση αυτή την είπε πρώτος ο Χρουτσόφ, ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης το 1964, ότι θέλουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε έναν αβήθιστο αεροπλανοφόρο. Για το ΝΑΤΟ. Ναι, για το ΝΑΤΟ. Από το 1974 μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήθηκε από το ΝΑΤΟ ούτε μια φορά. Και αν στις ελεύθερες περιοχές, στις βάσεις, λόγω βάσεων υπάρχει κάποια χρήση, σε ό,τι αφορά τα κατεχόμενα, ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ποιος κερδίζει όμως από την εισβολή και από την κατοχή της πατρίδας? Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουμε χάσει. Περιλαμβανομένου και των Τούρκων. Στο τέλος, αν κάνεις τη σούμα, όλοι έχουμε χάσει. Και οι Τουρκοκύπροι έχουν χάσει, και εμείς έχουμε χάσει, και η Τουρκία έχει χάσει. Οι διεθνείς δυνάμεις, από τις διεθνείς δυνάμεις, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε? Οι μόνοι που κερδίσαν από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, έτσι, και να μην, δεν είναι προκατάληψη, είναι συμπέρασμα, είναι οι Σοβιετικοί. Με ποια έννοια? Διότι έχουν αποδομήσει τον ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα που μιλούμε, η συνοχή του ΝΑΤΟ είναι μίσο ζήτημα τώρα στις συζητήσεις που γίνεται με τη Δύση. Με αφορμή και το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως κανένα κομμάτι από τα δύο. Δεν είναι κανένα κομμάτι από τα δύο κάτω από την επηρεία τους. Ναι, τώρα που μιλούμε όμως, δεν μπορεί να υπάρξει ομαλή συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω Κυπριακού. Και ο μόνος που επωφελείται από αυτό είναι η σημερινή Ρωσία. Δηλαδή η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτή που κέρδισε. Έγινε τεράστια, αν δει κανείς τι έγινε την περίοδο από το 1974 μέχρι το 1980 στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις, ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Και το εμπάρκο και χίλια δυο άλλα. Και το εμπάρκο και το πώς έγινε, πώς έγινε. Ήταν τεράστια τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Θα πάρω άλλη μια τηλεφωνική να μου επιτρέψετε. Κύριε Παρασκευά, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Πολύ σύντομα, κύριε Παρασκευά, είμαστε στο τέλος. Ναι. Έθελα να συγχαρώ τον κύριο Δρουσιώτη για τις σωστές απόψεις του. Που για το Κυπριακό γενικά θέλω να πω αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αξιοποιηθούν και γιατί να μην έχουμε τέτοιους πολιτικούς να σκέφτονται όπως τον κύριο Δρουσιώτη.
Το άλλο που θέλω να πω, εγώ μου στρατιώτησε με τα 4-17,5 χρονών, φανταστείτε. Στην μια μηνιά, φανταστείτε, νιώθουμε ως σήμερα, όπως είπε η αγαπητή Ελίδα προηγουμένως, νιώθουμε το Βαρόσι, το Καρπάτι, την Κερίνια, νιώθουμε κάτι μέσα μας και το νιώθουμε μέχρι να πεθάνουμε. Σήμερα είμαι 58 χρονών και λέω, πότε θα περιμένω. Και χαίρομαι αυτή τη στιγμή που ακούω αυτόν τον άνθρωπο και ξέρετε τι που λέει η Ελίδα μου, λυπούμε. Του το πρόγραμμα θέλω να το παρολύνει όλη η Κύπρος αυτή τη στιγμή. Θέλω, έτσι θέλω, για να μάθουμε αυτά τα σοφά πράγματα που λέγει αυτός ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, ήταν επόμενο ότι θα και θα φέρει και θα έφερνε αυτό το πρόγραμμα διάφορες απόψεις στην επιφάνεια, αντιρρήσεις. Επιβραβεύσεις, το περιμένατε. Κοίταξε, μια εργασία σαν αυτή που περνά παρατήρητη, δεν αξίζει τον κόπο, δεν είχε προσφέρει τίποτε. Μια εργασία σαν αυτή, μια έρευνα σαν αυτή, ο σκοπός ποιος είναι, να προβληματίσει, να δείξει κάποια νέα στοιχεία, να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Εάν δεν γίνει συζήτηση, δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει λόγος να εκδοθείς. Δεν θα είναι τίποτα σε τίποτα επικοδομητικό. Δεν υπάρχει λόγος να αφιερώσεις όλο αυτόν τον χρόνο και τον κόπο. 5 χρόνια έρευνα. Είναι 20 χρόνια έρευνα, ενώ η εμπειρία. Αλλά 5 χρόνια αυτό σε αυτό, ναι, αλλά άπειρες. Ώρες. Μόνο η οικογένεια μου ξέρει τις ώρες και τις μέρες και τις νύχτες. Με βάση τα ευρήματά σας, πώς πάμε παραπέρα? Δηλαδή, τι θα λέγατε, έχουμε ακόμα 10 λεπτά, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Δηλαδή, τι μαθαίνετε εσείς από αυτό όλο και πώς πάμε παραπέρα? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε βασικά ο ρόλος της ιστορικής έρευνας είναι για να πάρεις διδάγματα για το τι κάνεις σήμερα. Τι πήρατε εσείς ως Μακάριος Δρουσώτης? Εγώ δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να προσδιορίσουμε, να αναγνωρίσουμε πού είμαστε, σε ποια ζώνη είναι επιρροής. Πού είμαστε, τελικά είμαστε όπως είμαστε λέτε, δυτικά. Είμαστε κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να είμαστε κάπου αλλού. Αν θα είμαστε κάπου αλλού, θα είμαστε για άλλους λόγους. Αλλά δεν είμαστε σε μια συγκεκριμένη ζώνη επιρροής. Αυτό εκ των πραγμάτων, αφού η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει, ο ψυχρός πόλεμος αντιπαρέλθε. Μου λένε πολύ καλά, εάν ήταν συνενετικός ή ο Κληρίδης ή ο Μακάριος ή οποιοςδήποτε, πού θα πηγαίναμε? Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει εκ των υστέρων πού θα πηγαίναμε. Το σημαντικό όμως πρέπει να έχουμε έναν προσανατολισμό να ξέρουμε πού πάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν 5 λύσεις και διαλέξετε μια. Ακόμα και η διχοτόμηση, ας πούμε, που πολλοί λένε διχοτόμηση. Ούτε αυτή είναι μια εύκολη λύση. Για να εμείς αποφασίσουμε. Δεν ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται όχι, διχοτόμηση. Εγώ λέω άστο, λέω ότι ο κόσμος το θέλει. Διεθνώς. Λέω ότι εγώ ο κόσμος λέει εντάξει ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο, δεν συνεννοούμαστε, δεν τα βρίσκουμε. Έναν τείχος το ακούς. Ο καθένας ένας από εκεί, ο άλλος από εδώ. Εμείς το δικό μας το κυβερνούμε, το δικούμε, το ελέγχουμε. Δεν έχουμε επιρροές, δεν έχουμε προβλήματα. Καλά πάμε, έτσι θα πάμε. Ακόμα και αυτό να θέλουμε να το κάνουμε μόνιμη λύση, ότι είναι συμφωνημένη λύση, εγώ πιστεύω είναι ανέφικτο. Γιατί? Είναι ανέφικτο διότι για να γίνει αυτό πρέπει να έχεις και διεθνείς συμμαχίες. Αποδέκτες. Ναι, αποδέκτες για να το αναγνωρίσουν, για να το δεχτούν. Δεν εξυπηρετεί. Εάν εξυπηρετούσε, πολλοί λένε ήταν σχέδιο. Γιατί να μην τους εξυπηρετεί αυτό? Ήταν σχέδιο των Αμερικάνων, λέει, για να διχοτομήσουν. Γιατί να μην τους εξυπηρετεί? Δεν τους εξυπηρετεί. Γιατί? Δεν εξυπηρετεί πρώτα και κύρια τους Ρώσους. Διότι αν γίνει διχοτομήση, θα γίνει δυτική χώρα και οι δύο. Έτσι κι αλλιώς είναι δυτική αυτή. Ναι, θα γίνει όμως. Νατοϊκή μια. Ναι, δεν θα είναι όμως σημείο τριβής μεταξύ των δύο κόσμων. Δεν εξυπηρετεί τους Αμερικάνους. Διότι οι Αμερικάνοι θέλουν την Κύπρο οντότητα. Δεν την ήθελαν ποτέ διχασμένη. Δεν την ήθελαν ποτέ. Εάν οι Αμερικάνοι ήθελαν να δώσουν ένα κομμάτι στην Τουρκία, έτσι θα το έδινε. Εάν η διχοτόμηση ήταν στην ατζέντα των Αμερικάνων ή των Εγγλέζων ή των οποιοδήποτε. Μέχρι στιγμής θα γινόταν, λέτε. Βεβαίως, 100 φορές θα γινόταν. Δέστε άλλα παραδείγματα στον κόσμο. Οι διεθνείς συγκυρίες που μας οδηγούν, δηλαδή αυτό που βλέπετε ότι είναι τελικά το συμφέρον των διεθνών δυνάμεων. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το δόγμα.
την πραγματικότητα του 60, ότι η Κύπρος πρέπει να έχει έναν ισοζύγιο λόγω γεωγραφικής θέσης, εδώ που είναι, έναν ελληνοτουρκικό ισοζύγιο. Mm-hmm. Χωρίς ελληνοτουρκικό ισοζύγιο θα είναι σημείο τριβής. Ούτε η Τουρκία θέλει την διχοτόμηση. Η Τουρκία δεν θέλει. Θέλει δικό της, δική της πολιτική. Ένα από, τα λάθη τα δικά μας, ειδικά της δεκαετίας του 70, ήταν ότι οι Τούρκοι σπρώχνουν προς την διχοτόμηση. Οι Τούρκοι δεν ήθελαν καθαρή διχοτόμηση. Ήθελαν ομόσπονδο κράτος με δύο καθαρά εθνικές περιοχές. Ήθελαν να κάνουν κουμάντων οι Τουρκοκύπροι, αλλά δεν ήθελαν να γίνει διχοτόμηση, διότι ειδικά και τα πιο έντονα του 70. Διότι θα γινόταν ένωση, φοβόνταν ένωση του νότιου τμήματος με την Ελλάδα και οι Τούρκοι είχαν αυτή την περίεργη φοβία της θεωρίας της περικύκλωσης, ότι είναι περικυκλωμένοι από εχθρούς και ότι ο μόνος χώρος στον οποίο αναπνέουν είναι τα νότια παράλια και ήρθε η Ελλάδα για να το πραξικόπημα και να το κάνει η Ελλάδα και ότι από την Κύπρο μπορεί να επιχειρεί η ελληνική αεροπορία και ότι ασφιχτιά. Αυτό ήταν το υπόβαθρο της τουρκικής εισβολής. Με μια διχοτόμηση, έστω και αν ελέγχουν το βόρειο τμήμα οι Τούρκοι, ο Νότος, αν τον ελέγχει, αν γινόταν ένωση, ήταν διπλή ένωση, αυτό που φοβούνταν θα γινόταν στο μισό κομμάτι. Άρα, και ήταν σφόδρα ενάντια στο να γίνει καθαρή διχοτόμηση. Άρα η Ομοσπονδία είναι το προσδοκούμενο, λέτε τώρα. Η Ομοσπονδία είναι ο κοινός παρονομαστής, ο οποίος εξυπηρετεί και τις τουρκικές ανησυχίες, και τις τουρκοκυπριακές ανησυχίες, μπορεί να ικανοποιήσει σε έναν βαθμό και τις δικές μας προσδοκίες. Αυτή τη στιγμή, ναι, κατά τις περιστάσεις. Διότι έχει 40 χρόνια που έγινε, έχει 50 χρόνια που αρχίσαμε από το 64, έγινε το 74 αυτό που έγινε. Έγινε αυτή η βίαιη μετακίνηση των πληθυσμών, αλλάξα γενιές. Δηλαδή δεν είναι αυτά τα πράγματα μαγικά, όπου δεν είναι μια κινηματογραφική ταινία που θα γυρίσεις πίσω και θα είσαι το έργο από την αρχή. Σήμερα ο διεθνής παράγοντας, εκτός από τους Αμερικανούς, τους οποίους τον Αγγλοαμερικανικό κόσμο στον οποίο λέτε ανήκουμε, ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκει οι συγκυρίες. Εγώ πιστεύω ότι η Κύπρος τώρα, επειδή είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξυπηρετεί τα συμφέροντα τα γεωπολιτικά συμφέροντα και των Δυτικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γίνει μια με το να υπάρξει μια συμφωνημένη λύση και ενιαία η Κύπρος να διαδραματίσει ένα ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά τώρα και με το να μην ανοίξουν το κεφάλαιο των υδρογόνων Θράκων. Σίγουρα δεν θέλουν να δώσουν. Εγώ πιστεύω, το βλέπω μέσα από τα κείμενα μου, ότι δεν ήθελαν οι Αμερικανοί να δώσουν ένα κομμάτι της Κύπρου της Τουρκίας. Δηλαδή δεν είναι και εύκολος. Υπάρχουν πολλοί μύθοι. Ένας από τους μύθους είναι ότι η Αμερική πατά ένα κουμπί και κάνει πολιτική στην Τουρκία. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η Τουρκία κάνει αυτόνομη πολιτική. Ότι είναι το χαϊδεμένο παιδί της Αμερικής. Όχι, είναι μια σημαντική χώρα την οποία η Τουρκία, η Αμερική λαμβάνει υπόψη. Διαφυσβήτητα, ναι. Αλλά δεν είναι μια χώρα προτεκτοράτων όπου πατά ένα κουμπί και δίνει οδηγίες και πολιτεύεται η Τουρκία με βάση. Είναι σε μια διαρκή αντιπαράθεση, θα έλεγα. Από όλα όσα είπαμε, διότι είμαστε πάνω στο τελευταίο λεπτό να κλείσουμε, μου έκανε εντύπωση ότι κανένα ψήφισμα, δηλαδή κρατώ από τη συζήτηση, ότι κανένα ψήφισμα και μάλιστα επί Μακαρίου δεν έγινε για να καταδικάζει το όλο από το διεθνή παράγοντα. Και δεν υπάρχει ψήφισμα. Και δεν έγινε αποδεκτό ποτέ ως θέμα κατοχής, εισβολής, επικισμού. Δεν υπάρχει αυτός αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο ή καταδίκη της Τουρκίας και για την εισβολή. Και μου απαντάτε κιόλας γιατί δεν έγινε. Και σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχαν γεγονότα για τα οποία αντιδρούσε η διεθνής κοινότητα, η ευθύνη επιρρύπτεται ευθέως στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όχι στην Τουρκία. Όχι στην Τουρκία. Είναι στην Τουρκία. Και όχι από τη Σοβιετική Ένωση. Από τη Σοβιετική Ένωση ποτέ στην Τουρκία. Ούτε και από τους άλλους. Ούτε και οι άλλοι. Ποιος ήταν οι μόνοι που είχαν, σας λέω, σε διπλωματικό επίπεδο, οι μόνοι που είχαν καθαρή γραμμή που θα έλεγα εγώ αξιολογώντας, εάν μου λέγατε έχετε μελετήσει τα πάντα για το 1974. Τι έγινε μέρα με την ημέρα, από την πρώτη ημέρα του πραξικοπήματος μέχρι τις. Η μόνη χώρα που μας στάθηκε πραγματικά σε διπλωματικό επίπεδο ήταν η Βρετανία. Είναι μύθος ότι η Βρετανία ήταν πίσω από την εισβολή. Ούτε η Ελλάδα. Άρα σε διπλωματικό επίπεδο πήρε τις θέσεις
που πήρε η Βρετανία στη Γενέβη. Άρα μύθος το Βιέρι και βασίλευε τη Αγγλίας. Κοίταξε, αυτά τα είναι συνθήματα. Δηλαδή, αν συνέβηκαν αυτό πριν 100 χρόνια ή πριν 50 σε μια άλλη χώρα. Άλλαξε πορεία, λέτε. Δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει πάντα και παντού και σε όλες τις χώρες. Αν έγινε στην Αφρική, ας πούμε, ή στην Ινδία και το Πακιστάν, ότι γίνεται και στην Κύπρο. Ή αν έγινε το 55, ας πούμε, σε μια συγκυρία, ότι αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε φάση, ότι είναι αυτό το. Το τέμπο. Μακάρι, Δρουσότη, φτάσαμε στο τέλος. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, περάσαμε 2 ώρες μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την είναι προαναγγελία βασικά του βιβλίου που κυκλοφορεί, είπαμε, την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα κυκλοφορήσει. Να είναι καλό ταξίδι, να το διαβάσει ο κόσμος, να το κρίνει ο κόσμος. Και όπως είπατε κι εσείς, καλοδεχούμενες όλες οι κριτικές και ο διάλογος. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας. Πάμε να κλείσουμε.